Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, Βασίλη μου. Καλημέρα, Αλεξία. Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που μας βλέπουν και μας ακούνε. Προτιμήσαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας με την εμφάνιση της Ελλάδας στον ημιτελικό της Eurovision, που δυστυχώς, Βασίλη μου, ήταν πολύ σύντομο το ταξίδι του συγκροτήματος Αργό στη φετινή Eurovision και η ελληνική συμμετοχή δεν κατάφερε να περάσει στον μεγάλο τελικό. Η χώρα μας αποκλείστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του διαγωνισμού από τον πρώτο ημιτελικό, ενώ η Κύπρος τα κατάφερε και πήρε την πρόκριση. Οι χώρες που πέρασαν στο μεγάλο τελικό είναι το Αζερβαϊτζάν, η Ρωσία, η Ολλανδία, η Ουγγαρία, η Κροατία, η Αυστρία, η Αρμενία, η Τσεχία, η Κύπρος και η Μάλτα. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ η εμφάνιση των παιδιών. Εξαιρετική προσπάθεια, κριτικό στυλ, ελληνικό στυλ, πολύ ωραίο στίχος. Δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί το έκοψαν. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν. Τι δεν κάνεις την Eurovision, βρεσία Αλεξία. Τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια. Βγήκαμε από τα μνημόνια, μας βγάζουν... Εντάξει, ωραία. Άκουσε. Το ότι βγήκαμε από το Eurovision, άντε να το αντέξουμε. Έτσι. Το ότι βγήκαμε όμως και από τα μνημόνια. Πώς θα ζήσουμε τώρα. Πώς θα ζήσουμε χωρίς μνημόνιο, δεν ξέρω. Γιατί η καθημερινότητά μας αλλάζει. Ο κύριος Καμένος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ξέρεις, εκτός από πολύ δυνατό κομμάντο, είναι και πολύ δυνατός πολιτικός. Με πολύ μεγάλες ικανότητες. Και μας έβγαλε λοιπόν από τα μνημόνια. Επιμείναμε, λέει, στις θέσεις μας, διαπραγματευτήκαμε. Είναι δηλώσεις που έκανε χθες μετά το Υπουργικό Συμβούλιο. Επιμείναμε στις θέσεις μας, διαπραγματευτήκαμε και πετύχαμε την έξοδο της Ελλάδας από την εποχή των μνημονίων και των δανειστών, ανέφερε μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πάνος Καμένος. Ανέφερε και εκείνος, όπως και ο Αλέξης Τσίπρας, ότι ξεκινούν καλύτερες μέρες για τον ελληνικό λαό. Μετά τη συμφωνία της 24ης Μαΐου ξεκινάει η ανάπτυξη, επενδύσεις, η μείωση της ανεργίας. Όλα αυτά λοιπόν ο αχάριστος ελληνικός λαός να νιώθει υποχρεωμένος σε αυτό το μεγάλο ηγέτη. Γιατί το είπε ο άνθρωπος. Τελειώσαν τα μνημόνια, ξεφύγαμε από τους δανειστές, μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Άρα λοιπόν, εκτός από. Θα περάσει πλέον, νομίζω, με λαμπρές σελίδες, ότι εκτός από κορυφαίο κομμάντο και έτσι εκπαιδευμένος πολύ στρατιωτικός και μάχημος, είναι και εξαιρετικός πολιτικός ο κύριος Καμένος. Εγώ τώρα, κάποια στιγμή, όταν το είδα το βίντεο, γιατί υπάρχει και σε βίντεο η δήλωση, νόμιζα ότι είναι τρολ. Δηλαδή, ξέρεις, μπορεί να βρήκαν κάτι παλιά και από το 12, είχαν μοντάρει. Ναι. Όταν, ξέρεις, συστήνονταν, δημιουργούνταν ανεξάρτητοι Έλληνες του 12. Να πούμε πως ηρίστον παρότι το 12, στις εκλογές του Μαΐου, αν θυμάσαι, Αλεξία, οι ανεξάρτητοι Έλληνες κατέγραψαν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, σχεδόν 10%. Είχαν βγάλει 21-22 βουλευτές στις πρώτες εκλογές και ξαφνικά βρεθήκανε στην πορεία μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Λέω, θα βρήκαν κάποιο παλιό βίντεο, αλλά ήταν αδύνατος. Ήταν πιο. Λίγο το μέγεθος με το κύριο Καμένο με προσγείωση στην πραγματικότητα, ότι γιατί έχει χάσει λίγα κιλά. Χαλάει του φίλου, σε χαλάει του Καμένου. Λέει λοιπόν ο κύριος Καμένος ότι ναι, τελειώσαν τα μνημόνια. Αχ, ο Καμένος. Οπότε εσείς όλοι που μας ακούτε, να ξέρετε ότι τελειώσαν τα μνημόνια. Αν δείτε τίποτα μειώσεις στις συντάξεις σας ή τίποτα αυξήσεις στις τιμές. Πάρε τον κύριο Γεωργιδάκη τηλέφωνο, τον πρόεδρο επαγγελματιών, τον Λου. Τι μας λες, θα το πούμε. Και ενημέρωσε τον, όχι, τέλος τα μνημόνια. Τα ξενοδοχεία σας είναι full, μην δουλεύετε καθόλου, καθίστε, θα δουλεύουν μόνα τους, είναι όλα έτοιμα. Μα το είναι είπε, όλα έτοιμα. Ο κύριος Καμένος είπε ότι από τις 24 Μαΐου, δηλαδή 25 Μαΐου, τελείωσε. Ήρθε η ανάπτυξη. Πάρτε καράβι να φύγει. Αυτή η υπέροχη κυβέρνηση λοιπόν πέτυχε και αυτό το επίτευγμα. Πραγματικά νομίζω ότι πρέπει όλος ο ελληνισμός να είναι περήφανος για αυτά τα επιτεύγματα. Και μπράβο και στον κύριο Πάνο Καμένο ειδικότερα. Να είναι καλά, να είναι που καλά. Που έχει και το θάρρος και το θράσος να δικαιώνει το επίθετό του. Να το γιορτάσουμε, λένε. Να το γιορτάσουμε πραγματικά. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι. Με ένα συρτό, με ένα καλαματιανό, με ένα κάτι. Μπράβο. Βασίλη μου. Τελείωσε το τρίτο Mediterranean Yacht Show. Με πολύ στεναχώρια μπορώ να σου πω, ακούγαμε τα καράβια να κορνάρουν καθ' όλη τη διάρκεια της τελετής λήξης στο λιμάνι του Ναυπλίου.
πραγματικά έδιναν μια άλλη νότα έτσι, στην καθημερινότητά μας. Έκαναν ένα εξαιρετικό πάρτι στο Φάρο, στο σημείο του Φάρου. Mm-hmm. Πολύς ο κόσμος, mm-hmm. πολύς ο κόσμος. Το πάρτι συνεχίστηκε πιο επιλεκτικά στο Ρώσο Καφέ Wine Bar. Την προηγούμενη, δηλαδή την Τρίτη, το πάρτι είχε γίνει όλη αυτή η συνάντηση με φυσικά και στις δύο περιπτώσεις. Τη μουσική, η μουσική ήταν στα χέρια του Γιώργου Χαραμή. Είχε γίνει στο 360 Cafe Wine Bar, ενώ εχθές έγινε στο Ρώσο Καφέ Wine Bar. Ήταν μια εξαιρετική τελετή λήξης. Εξαιρετική. Πραγματικά είχε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Και όχι, δεν μιλάω για τον κόσμο μόνο τους ενδιαφερόμενους, έτσι, και τους εμπλεκόμενους με όλο το Mediterranean Yacht Show, αλλά και πολίτες που, εντάξει, δεν πρόκειται να νοικιάσουν σκάφη, ξέρω εγώ. Ήταν πάρα πολύ όμορφο, mm-hmm. πάρα πολύ όμορφο. Ωραία να συμβαίνουν αυτά. Και τελικά τα άκουσα και για δεύτερη φορά εχθές, να ξέρεις. Ότι άντε να μείνει άλλο ένα χρόνο στο ναύπλιο. Ναι. Mm. Έτσι λέει, γίνεται συνήθως. Να κάνουν κάποιο κύκλο ως διοργανώσεις, δεν ξέρω. Συνήθως έτσι γίνεται. Συνήθως έτσι γίνεται. Βασίλη, ξέρεις που θέλω να σε πάω σε ένα θέμα το οποίο έχει άσχημη εξέλιξη. Νέα ανατροπή έχουμε στο θρίλερ με τον αποκεφαλισμό του Αλβανού. Συνελήφθη κτηνοτρόφος και ο γιος του. Mm-hmm. Στη σύλληψη του κτηνοτρόφου και του γιού του προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγουν γύρω από την άγρια δολοφονία του 25χρονου άντρα αλβανικής καταγωγής που βρέθηκε τη Δευτέρα αποκεφαλισμένο σε στάβλο ιδιοκτησίας των συλληφθέντων. Ύστερα από έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι του, στο Καρβουνάρι Θεσπρωτείας, εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός και συγκεκριμένα δύο Καλάσνικοφ. 4 πιστόλια, 1 το κάραφερ, 80 σφαίρες, 9 γεμιστήρες και δεκάδες σφαίρες. Οι δύο άντρες ανακρίνονται από τις αρχές για την οπλοκατοχή, ενώ η σύλληψη δεν συνδέεται με τη δολοφονία του 25χρονου άντρα. Ωστόσο, όμως, η αστυνομική έρευνα γύρω από το περιστατικό συνεχίζεται, ενώ οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στην αποκάλυψη των δραστών. Μένοντας στο αστυνομικό δελτίο και περνώντας στην τοπική επικαιρότητα, να πούμε πως χθες, λίγο μετά τις 11, αφού τελειώσαμε την εκπομπή, είχαμε μια απόδραση, να πούμε, κρατουμένου. Θεαματική. Ναι. Δεν ζει και ο Φόσκολος, ρε παιδί. Ναι, δεν ζει και ο Φόσκολος. Από τότε, είδες που από τότε πέθανε ο Φόσκολος, δεν γίνονται σύριαλ έτσι δυνατά, τύπου λάμψη ένα κάτι. Θα μπορούσε να το γυρίσει. Για πες, απόδραση. Απόδραση, λοιπόν. Κρατούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, 45χρονος. Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος κρατείται στο κατάστημα κράτησης των δικαστικών φυλακών του Ναυπλίου για ληστείες και διακεκριμένες κλοπές. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτή ποινή κάθριξης 15 ετών. Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Άργους με σπασμένο χέρι, τέλος πάντων ορθοπαιδικής στο χέρι κάποιο πρόβλημα. Και δεν ήταν αυτός που είχε καταπιεί μπαταρία. Όχι, αυτή ήταν άλλη περίπτωση. Άλλη ήταν αυτή. Ναι, όχι. Είχε πάει με πρόβλημα ορθοπαιδικής υφής εκεί στο. Πού να προλάβουμε, δεν τους προλαβαίνουμε, ναι. Υπό άγνωστες συνθήκες, τώρα μην κάνουμε και τους έξυπνους, δεν ξέρουμε με ποιο λόγο, με ποιο τρόπο, τέλος πάντων, διέφυγε της φρούρησης Αλεξία. Έτρεχε μέσα στις διαδρόμους στο νοσοκομείο, πέρασε από την. Ακούστηκαν πυροβολισμοί, έτσι. Κλινική. Εκεί, σύμφωνα με μαρτυρίες, πήδηξε από παράθυρο και έφυγε προς το λόφο του προφήτη Ηλία. Βορείως της πόλεως, φυσικά. Πήγε για το πρωινό του τζόκινγκ. Μάλλον. Μα δεν καταλαβαίνω. Κοίταξε, η ελευθερία είναι γλυκιά. Βέβαια είναι γλυκιά. Προσπάθησε λοιπόν να διαφύγει βορείως εκεί προς το λόφο του προφήτη Ηλία. Υπήρξε ένα ανθρωποκυνηγητό τόσο από άνδρες της εξωτερικής φρουράς των φυλακών, τη συνοδεία δηλαδή, αλλά και από αστυνομία που κινητοποιήθηκε άμεσα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, έπεσαν και κάποιοι πυροβολισμοί έτσι στον αέρα για εκφοβισμό. Τελικά. Πάλι καλά που ήταν στον αέρα. Είχε πάει για το πρωινό του τζόκινγκ. Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι κακώς ανησύχησαν, πήγε για το πρωινό του τζόκινγκ και μετά θα επέστρεφε από μόνος του. Δεν νομίζω ότι είχε κακή πρόθεση. Γιατί γελάζε, παιδί μου, δηλαδή τώρα στη Εντάξει, πιο πολύ φαντάζομαι και η αναστάτωση που θα υπήρξε στο νοσοκομείο, ξέρεις, γιατί σύμφωνα με μαρτυρίες. Τον κυνήγησαν μέσα στο νοσοκομείο σε διαδρόμους και υπήρχαν. Φαντάζομαι τι έγινε έτσι, με τους ασθενείς του. Επισκέπτες, ασθενείς, όλο το προσωπικό. Είχαμε μια απάντηση που είχαμε σε σχετικό ερώτημα του κυρίου Μανιάτη για την κατάσταση με τους πρόσφυγες και τις δομές φιλοξενίας. Mm-hmm. Απαντώντας λοιπόν στο βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας για το θέμα της μεταφοράς και φιλοξενίας προσφύγων στην περιοχή της Αργολίδας, αναφέρει ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν έχει εμπλακεί σε δημιουργία δομών φιλοξενίας στην Αργολίδα. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι
η όποια δομή προκύψει φιλοξενίας δεν θα είναι χώρος που θα εμπλέκεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κάποιο στρατόπεδο παλιό ή κάτι. Περιμένουμε να δούμε τι ενημέρωση θα έχουμε. Πάντως, από ό,τι κατάλαβα από την συζήτηση που είχαμε και με τον θυματικό αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Φάνη Στεφανόπουλο, προσανατολίζονται περισσότερο προς το σπίτια, έτσι, σπίτια επιπλωμένα ή και ακόμη και από οικογένειες που θέλουν να φιλοξενήσουν στο σπίτι τους. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό θα. Είναι γύρω στα 400 άτομα περίπου η κατανομή. Είναι 2.000 και μην ξεχνάς, Βασίλη, ότι και σε αυτές τις δύσκολες εποχές που περνάμε και τα χρήματα τα οποία παίρνει, την αμοιβή που παίρνει μια οικογένεια για να φιλοξενήσει μια άλλη. Δεν ξέρω. Και τι, έτσι είναι ένα δελεαστικό ποσό. Ακούσαμε το ότι μας τα είχε πει και ο κ. Στεφανόπουλος. Είπε ότι τέλος πάντων εντάξει, θα φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ότι ο αριθμός δεν είναι πολύ ιδιαίτερα μεγάλος. Ναι. 2.000 όλη την Πελοπόννησο. Μένει να δούμε τώρα με ποιο. Τρόπο. Να γνωρίζουμε ακριβώς πόσοι θα πάνε σε σπίτια, αν πάνε σε σπίτια. Ποια μορφή. Και αν δεν μπορέσουν να πάνε σε σπίτια, σε ποιους χώρους θα πάνε. Τώρα εντάξει, ακούσαμε ότι παράδειγμα ότι μας είχε πει ο κ. Στεφανόπουλος ότι αυτή η φιλοξενία σε σπίτια θα περιέχει και επίπλωση, θα δουλέψουν και επιχειρήσεις και κάποια πράγματα τέλος πάντων. Τώρα. Ανθρώπινη συνθήκη, σε πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω πόσο θα λειτουργήσει. Φιλοξενία και όχι, να το πούμε πιο απλά, χήμα. Ναι, σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να είναι χήμα. Να το δούμε να λειτουργεί όμως. Να το δούμε να λειτουργεί όλο αυτό. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα που έτυχε να περάσω πάλι από το ελληνικό, τα παιδάκια παίζουν μόνα τους στον δρόμο, έτσι. Κανονικά βγαίνουν έξω. Μέσα στον δρόμο, μέσα στα αυτοκίνητα. Παίζουν, κάνουν βλακίες, ξαναπηδάνε στα πεζοδρόμια, ξαναμπαίνουν μέσα. Θα ζήσουμε γίνεται με αυτό το θέμα για σημαντικό χρονικό διάστημα. Παιδί μου, είναι και εκτός. Εντάξει, καλά, για την υγειονομική βόμβα τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η ζωή των παιδιών. Αυτά τα παιδιά τα βλέπεις μόνα τους, ανεξέλεγκτα. Ποιος να τα προσέξει. Αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι δεδομένο. Τελείωσε. Θα πάρουν και τις δουλειές των Ελλήνων. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στην πορεία με αυτό το κομμάτι που αναφέρεις, αλλά τουλάχιστον για ένα διάστημα, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον ενός έτους, αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν στην Ελλάδα. Τέλος. Η Ευρώπη δεν τους θέλει. Το είπε ξεκάθαρα ότι εμείς σας δίνουμε κάποιες δομές και κάποια χρήματα να τους κρατήσετε εκεί. Στο τι δομές, τσακωθείτε με την τοπική κοινωνία, τσακωθείτε με τους δημάρχους, τσακωθείτε με τους πολίτες, δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Βρείτε κάπου να τους βάζετε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι, ακριβώς. Εμείς που είμαστε πολύ ανθρωπιστές και αγαπάμε κτλ., εδώ μας τους φέρετε. Είναι υποκρισία στο μεγαλείο της, διότι θα μπορούσαν. Σαφώς πλουσιότερες χώρες, διότι ο κύριος Βίτσας μας είπε ότι η Ελλάδα είναι πλούσια χώρα. Η Ελλάδα δεν είναι πλούσια χώρα. Λοιπόν, θα μπορούσαν λοιπόν πραγματικά πλούσιες και ισχυρές χώρες να πάρουν αυτό το βάρος σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών. Εν πάση περιπτώσει, στην κατάσταση που είναι η Ελλάδα, δεν μπορεί να επομιστεί και με αυτούς τους ανθρώπους. Θα μπορούσαν λοιπόν να πάρει το μερίδιο που της αναλογεί και της Ελλάδος και να φύγουν να πάνε στη Γερμανία, να πάνε στη Γαλλία, να πάνε στην Αγγλία, να πάνε σε χώρες όπου μπορούν να έχουν και μεγαλύτερη. Που έχουν μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα να τους προσέξουν όπως τους αξίζουν. Βοηθήσουν. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι, δεν μπορεί να είναι να ζουν σε συνθήκες άθλιες. Να τους βοηθήσουν. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μπορεί, όχι. Απλά λέει, καρτίστε εκεί, γιατί εμείς είμαστε ανθρωπιστές, αλλά μην μας τους φέρετε κιόλας εδώ. Να σε πάω λίγο σε μια απάντηση επίσης, μια και μείναμε στο κοινοβουλευτικό, ξεκινήσαμε από το κοινοβουλευτικό έλεγχο. Είχαμε και μια απάντηση του κ. Σκουρλέτη, του Υπουργού Περιβάλλοντος, στον κύριο Ανδριανό σχετικά με τη λειτουργία του καταστήματος της ΔΕΗ στο Άργος. Στην ερώτηση λοιπόν που είχε καταθέσει ο βουλευτής Αργολίδας, ο κύριος Ανδριανός, με θέμα την ανάγκη άμεσης ανάκλησης της απόφασης για λειτουργία του καταστήματος της ΔΕΗ του Άργους, μόνο Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, και για εισπράξεις, απάντησε γραπτός ο κύριος Κουρλέτης. Στην απάντησή του λοιπόν αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η επιχείρηση προσφέρει πληθώρα τρόπων εξυπηρέτησης και πληρωμής λογαριασμών, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του πελάτη στον χώρο του καταστήματος. Και ότι η προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού της κόστους προς όφελος και των πελατών της λαμβάνει χώρα χωρίς εκπτώσεις σε θέματα εξυπηρέτησης. Με λίγα λόγια, λέει ότι υπάρχουν τρόποι να πληρώσετε, ρε παιδιά. Τώρα, το αν Τρίτη και Πέμπτη, ξέρω εγώ, θα είναι. Ναι, Τρίτη και Πέμπτη δεν θα λειτουργεί. Δεν έχει χάλασε ο κόσμος. Υπάρχουν τρόποι να πληρώσετε. Τώρα που βγήκαμε και από τα μνημόνια, λεφτά θα υπάρχουν πιο πολλά. Δεν χρειάζεται να πάτε και στο
στο κατάστημα, ξέρω εγώ. Φτιάχνουμε την ιδανική εικόνα. Σας φτιάχνουμε την ιδανική εικόνα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, με το καλημέρα σας, ας πούμε. Σας σερβίρουμε το εξαιρετικό πρωινό. Έτσι. Να πούμε ότι στην παρέα μας έχουμε το 360 καφέ Wine Bar, το Ξένον Καφέ, το Negro Espresso Bar, το Εστιατόριο Αραπάκο, τα 4 καταστήματα Ανδρής σε Καλαμάτα, Τρίπολη και τα 2 καταστήματα στο Άργο, στο κατάστημα Ανδρής και το Square, τη Μελισσινό Security, καθώς και το αυτό που έλειπε στην Οδό Δαναού στο Άργος. Και αν δεν απατώμε, μισό λεπτάκι να το επιβεβαιώσω, Βασίλη, έχω την εντύπωση ότι έρχεται live πάλι. Τι θα γίνει live με αυτά τα live, τώρα θα σου πω αμέσως. Θα σου πω. Γίνεται πραγματικά ένας πανικός στο Negro Espresso Bar. Κάθε φορά που τα live είναι εν όψη, δεν το έχω πρόχειρο μπροστά μου, για να δω. Το έχω. Παρασκευή 13 Μαΐου. Παρασκευή και 13. Αυτά είναι. Λοιπόν, live ελληνική βραδιά, Δημήτρης Αναστόπουλος, Εύα Ρίγα, άλλαξαν την τραγουδίστρια, τέλεια, Negro Espresso Bar, λοιπόν, λαϊκή βραδιά. Κάντε τις κρατήσεις σας, ακούστε με για άλλη μια φορά, ακούστε με και δεν θα χάσετε. Λοιπόν, την Παρασκευή λοιπόν, Παρασκευή και 13. Να σου πω ότι Παρασκευή και 13 για, για την Αμερική είναι μια μέρα... Δεν ξέρω, την έχουν για Χρυσουζιά. Είναι για... ο ορισμός των προληπτικών, το Παρασκευή και 13. Τι λέει, βέβαια. Εμένα Παρασκευή και 13 και Τρίτη και 13, θέλω να σου πω ότι είναι ίσως οι καλύτερες ημέρες της ζωής μου. Μην το ματιάσουμε τώρα. Γιατί να μην ματιάσουμε. Μην το ματιάσουμε. Λοιπόν, το λέω συνεχώς. Ξέρεις τι άλλο έχει Παρασκευή και 13. Για πες. Έχει στο Ναύπλιο η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκολίδας και η Σχολική Σύμβουλη Δημοτικής και Προσχολικής Αγωγής διοργανώνουν διάλεξη με θέμα σχολείο και τέχνη. Με ομιλητή τον κύριο το γνωστό κριτικό θεάτρο και λογοτέχνη, τον κύριο Κώστα Γεωργουσόπουλο. Παρασκευή και 13 λοιπόν Μαΐου, στο Ναύπλιο, στο Θέατρο Τριανών, στην πλατεία Συντάγματος στο Ναύπλιο, στις 7.30 το απόγευμα, με συνδιοργάνωση και του Δήμου Ναυπλιαίων, ο κύριος Γεωργουσόπουλος, με θέμα σχολείο και τέχνη. Καλαμάτα. Έβαζαν τα παιδιά τους να επαιτούν και ευτυχώς συνελήφθησαν. Αυτό το φαινόμενο το βλέπουμε πολύ συχνά, Βασίλη. Πάρα πολύ συχνά. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που συνέλαβαν τους γονείς. Συνελήφθησαν λοιπόν το μεσημέρι της Τρίτης στην Καλαμάτα από αστυνομικούς της ασφάλειας ένας 37χρονος Ρουμάνος και μια 27χρονη Ρουμάνα για επαιτία. Συγκεκριμένα οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο Ρουμάνους γονείς γιατί όπως προέκυψε, προέτρεπαν στην επαιτία τα τρία ανήλικα παιδιά τους. Επιπλήρωσαν την κατοχή τους, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 63,5 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Καλαμάτας. Πάλι καλά. Λοιπόν, τραγουδάκι. Τραγουδάκι. Είσαι σαν το. Δεν θα σου πω το ανέκδοτο, θα σου το πω εκτός αέρα, αλλά το ανέκδοτο λέει Λουκουμάκι. Πάμε. Λοιπόν, αυτό ξέρεις τι ήταν, είναι το γίνεται του Παντελίδη. Λοιπόν. Του Παντελίδη. Λοιπόν, γίνεται λοιπόν, όλα γίνονται. Έτσι δεν είναι. Πανηγύρια. Για να δούμε τι θα μας πει ο φίλος μας ο Μάκης. Όλα γίνονται, Μάκη, καλημέρα. Θέλεις να υπάρχει παιδιά και όλα καταπίνονται. Έτσι, μ' αρέσει, δυνατό πολύ. Φαντάζομαι είναι πανηγυρικό το κλίμα, Μάκη. Αναφερθήκαμε και εμείς εκεί. Στις... Νομίζω είναι όλος ο κόσμος στα κεραμίδια. Νομίζω ότι πραγματικά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ζει πανηγυρικές καταστάσεις. Μεγάλη χαρά του κόσμου για το ότι τελειώσαν τα μνημόνια. Βγήκαμε από την επιτήρηση των δανειστών και από αυτή τη, πώς να το πούμε, τη σκληρή εποπτεία που είχαμε. Κάποιοι λένε ότι, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και υπερβολή βέβαια. Κάποιοι ήδη έχουν φτιάξει εικονίσματα και έχουν βάλει του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου στα σπίτια. Και προσεύχονται να τους έχει καλά ο Θεός και τα λοιπά. Δεν ξέρω, υπερβολικά αυτά όλα βέβαια, εντάξει, λίγο το παρατραβήξανε. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει ένα κλίμα ενθουσιασμού και χαράς σε όλο τον ελληνικό λαό. Φαντάζομαι και στη Βουλή το ίδιο βλέπεις, έτσι. Βλέπω πολλές σουρές σε γραφεία ταξιδίου για το εξωτερικό. Εννοείς από τα χρήματα που έχει ο κόσμος τα πολλά, θέλει να κάνει ταξίδια τώρα, να κάνει προώρες διακοπές, να πάει από το Μάιο, ας πούμε. Είναι δράμα η κατάσταση, είναι άσχημο αυτό που λέω. Μπορεί να θεωρείται και προσωπικές, κομματικές ή πολιτικές επιλογές, αλλά τα γεγονότα μετράνε. Να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε. Βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι ο χρόνος για το Eurogroup που θα γίνει στις 24 Μαΐου μετρά αντίστροφα πλέον και η κυβέρνηση με δεδομένη τόσο την απειρία, είναι αληθές αυτό, την απειρία των περισσότερων μελών της όσο και των αγγελώσεων που έχουν κάποια ή μάλλον πολλά από τα μέλη της, προσπαθεί να επιταχύνει όπως φαίνεται τους ρυθμούς για την προετοιμασία της κατάρτισης και της ψήφισης
πολλών εκκρεμών νομοθετικών παρεμβάσεων. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, εκτός απρόοπτου θα πραγματοποιηθεί μια νέα συνεδρίαση, να πούμε, του Euro Working Group, προκειμένου να συζητηθούν οι παρεμβάσεις για το χρέος μας. Mm-hmm. Θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω για άλλη μια φορά, πως άσχετα, αν είναι νόμιμο, αν είναι υπαρκτό, στο όποιο μέγεθος έχει, κανείς δεν μας λέει επιτέλους πόσα είναι από την ελληνική πλευρά, ούτε και από την πλευρά των δανειστών. Πόσα χρωστάμε. Απλά όλοι μιλάνε για χρέος, χωρίς να αναφέρουν πόσο είναι, πώς διαμορφώθηκε και πώς είναι το κάθε τμήμα του. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό λοιπόν αποκρύπτεται συστηματικά και δεν σχολιάζεται από κανένα ελληνικό κόμμα. Έχουμε μία συνωμοσία σιωπής. Την επόμενη εβδομάδα έχει αναλάβει ο... Μάλλον, να πούμε ότι οι δανειστές σε τηλεδιάσκεψη θα συζητήσουν με την ελληνική κυβέρνηση όλες τις λεπτομέρειες αποπληρωμής. Πρέπει ως τελεσίγραφο να τελειώσει αυτή η συζήτηση και να συμφωνήσουν τα πάντα μέχρι την Κυριακή. Σήμερα έχουμε Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος. Αμέσως μετά, την επόμενη εβδομάδα, mm-hmm. έχει αναλάβει ο Πρωθυπουργός την ευθύνη να καταθέσει το νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει και θα κλείνει πρόκτηνα δάνεια, έμεσους φόρους, ιδιωτικοποιήσεις και τον διαβόητο κόφτη. Mm-hmm. Ώστε ο κ. Τσακαλώτος στις 22 Μαΐου, πηγαίνοντας στο Eurogroup, να έχει απαντήσεις και δεσμεύσεις μαζί του για όλα αυτά, που αν επικυρωθούν, τότε θα μας ξαναδανείσουν 9 με 10 δισεκατομμύρια που ζητάμε και με αγωνία για να μην καταρρεύσει ταμιακά η χώρα μας. Mm-hmm. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι είναι αυτός ο κόφτης. Ακούμε εδώ και 3 μέρες για τον κόφτη. Είναι για να καταλάβει και κάποιος κόσμος που μπορεί να μην έχει διαβάσει. Mm-hmm. Ο κόφτης είναι η υποχρέωση που αναλαμβάνει η χώρα μας κάθε χρόνο, κάθε Απρίλιο, να πετυχαίνει τους στόχους που θα της βάζει η Eurostat και να μπορεί να ξαναδανείζεται χωρίς να ξέρουμε, όπως προείπα, όσα ακριβώς μας καταλογίζουν πως χρωστάμε. Θα δανειζόμαστε δηλαδή κάθε Απρίλιο για να καλύψουμε τους προϋπολογισμούς μας. Mm-hmm. Με λίγα λόγια, εμείς, η αίσθηση που αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι δεσμευτήκαμε με πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, περάσαμε ένα πακέτο σχεδόν 5,5 δις ευρώ και πήραμε πολλά αόριστα αν, κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε πάρει τίποτα. Δεν έχουμε πάρει χειροπιαστό, ναι. Αν μπορέσουμε να τους πείσουμε... Αν, είπες το αν και εσύ. Αν. Θα ξαναδανιστούμε. Μάλιστα. Θα ήθελα να μου επιτρέψεις να πάω στην εσωτερική πολιτική κατάσταση πάλι, mm-hmm. Λέγοντας πως τις θέσεις των κομμάτων μάλλον, ναι. Σχετικά με αυτό που συζητήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν χαρακτηρίζει τη συμφωνία οπισθοχώρηση. Βρίσκει mm-hmm. αδικαιολόγητη την κυβερνητική τριαμβολογία σύμφωνα με ανακοίνωση, mm-hmm. ανακοίνωση της Νέα Δημοκρατία. Αποσιωπώντας όμως από την άλλη πλευρά πως στις 14 Αυγούστου, την χρονιά που μας πέρασε, η Νέα Δημοκρατία ψήφισε το μνημόνιο. Uh-huh. Συνεπώς και τα μέτρα, ελπίζοντας πως βέβαια θα ξεχαστούν από την κοινή γνώμη. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ με τη ΔΗΜΑΡ, ανακοίνωσαν και μέμφονται την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση υλοποίησε, όπως λένε χαρακτηριστικά, το όνειρο του Σόιμπλε για διαρκή και πολλών δεκαετών εποπτεία της Ελλάδος uh-huh. με μέτρα που θα μεγαλώσουν τη φτώχεια του ελληνικού λαού. Uh-huh. Το ποτάμι ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση πέρασε πάλι από το δράμα τα πανηγύρια. Η Ένωση Κεντρών. Πως ο Τσίπρας δεν σκέφτηκε καθόλου τη χώρα, συνεχίζει να λέει ψέματα στον ελληνικό λαό και πως ο Πρωθυπουργός και ο κ. Καμένος βρίσκονται εκτός τόπου και χρόνου. Το ΚΚΕ πως ο κόφτης που αναφέρουν είναι χειρότερος και από τα μνημόνια. Τέλος, η Χρυσή Αυγή πως αυτό το οποίο πανηγυρίζει σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν είναι παρά μια συντριπτική ήττα για την εθνική οικονομία και εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας, ενώ αναφέρουν πως ο αυτόματος δημοσιονομικός κόφτης έχει ήδη ψηφιστεί με το νόμο 4270 του 2014 mm-hmm. που προέβλεπε την εφαρμογή του κόφτη ακριβώς τον μήνα Μάιο του 2016. Δηλαδή φέτος. Πως η όλη συζήτηση γίνεται για το λόγο ότι οι δανειστές θέλουν να λάβουν και από τον κύριο Τσίπρα τη διαβεβαίωση ότι και αυτός θα τηρήσει αυτά που έχουν συμφωνηθεί με την Τρόικα. Να πούμε ότι στις 10.30 εδώ στη Βουλή θα δοθούν στους συντάκτες οι δηλώσεις πλουσιακής κατάστασης των βουλευτών και των υπευθύνων των πολιτικών κομμάτων, δηλαδή των ποθενέσχες, εδώ και μερικά χρόνια δεν δινόντουσαν. Mm-hmm. Θα έχουμε συζήτηση στις 12 η ώρα για άρσης ασυλίας βουλευτών, για διάφορα δικήματα, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι με αυτά και αυτά έχουμε ξεχάσει πως περίπου 80.000 λαθρομετανάστες βρίσκονται στη χώρα μας mm-hmm. και πολλαπλασιάζονται, αφού καθημερινά έρχονται λιγότεροι βέβαια, αλλά σταθερά περίπου 200 άτομα. Σήμερα ανακοινώθηκε, χθες είχαν έρθει 187
με καταγωγή από Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Σομαλία, Ερία και Μαρόκο. Μάκη, τι μας λες τώρα. Εδώ ο κύριος Καμένος δεν κρατιέται. Διαβάζουμε, μπορεί να το ξέρεις καλύτερα εσύ, ότι έκανε δώρο, λέει, και στον κύριο Τσίπρα και γραβάτες. Έχεις κάποια πληροφόρηση εσύ, θα τον δούμε γραβατωμένο τον κύριο Τσίπρα σε λίγες μέρες? Δεν ξέρω, αλλά πολλοί εδώ πέρα μέσα στη Βουλή σχολιάζουν πρόχολα και με αγένεια, θα έλεγα, και όχι αστική κομψότητα η οποία τους. Οι γραβάτες έχουν δοθεί περισσότερο για να χρησιμοποιηθούν ως κρεμάλες να αυτοκτονήσουν. Πάπα, κακίες είναι αυτές τώρα. Όπω βρεμάκι μου, πολύ βαρύ. Ναι. Εντάξει, Μάκη. Εντάξει. Μην χαλάσουμε και το πανηγυρικό κλίμα τώρα εκεί που υπάρχει στο Μαξίμου. Είναι σαν την ταινία που λέει αυτή και μουστάκι θα σε βάλει να ξηρίσει. Το θυμάσαι. Λοιπόν, σε αυτή την ταινία που έλεγε αυτό, μέχρι και γραβάτα θα σε βάλουν να φορέσει. Θα λέει, πώς τη λένε, η Περιστέρα. Ναι, μάλιστα. Πολύ ωραία. Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο, να δούμε τι θα φέρουμε εκεί από τους πανηγυρισμούς. Δεν ξέρω, μήπως έχουμε τίποτα πτήσεις πάνω από την Αθήνα για να εορταστεί. Δεν ξέρω, αλλά η αλήθεια είναι ότι από σήμερα αρχίζουν αρκετά άσχημα πράγματα. Η ιδέα επόμενη εβδομάδα θα είναι ιδιαίτερα φορτωμένη. Μάλιστα. Τα αερόστατα περιμένουμε, τα χρωματιστά αερόστατα του Ψινάκη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μάκη μου. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε 2 λεπτά εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. DRA 92,2 μαζί, μας βλέπετε ζωντανά και από το www.drtv.gr. Μας ακούτε και από το Live 24 και να πούμε ότι πάντα κοντά στην παρέα μας έχουμε το 360 Cafe Wine Bar, το Ξένον Καφέ, το Negro Espresso Bar, το εστιατόριο Αραπάκος, τη Μελισσινό Security, τα 4 καταστήματα Ανδρής σε Καλαμάτα, Τρίπολη και τα 2 καταστήματα στο Άργος, το Square και το Ανδρής. Και φυσικά το αυτό που έλειπε στην Οδό Δαναού στο Άργος. Και Βασίλη, θέλω να σου πω ότι ένα μαθητικό κηλικείο, πρότυπο στην Ελλάδα, αλλάζει για πάντα τα σχολικά γεύματα. Στο Δημοτικό Σχολείο Σικαμίνου Οροπού γεννήθηκε μια καταπληκτική ιδέα, η οποία κατέληξε σε μια προσπάθεια στην οποία συμμετείχαν μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς. Χριστιανά, άκου να δεις πώς είναι το κείμενο. Τι καλό έχει σήμερα? Φρισκοκομμένη φρουτοσαλάτα, σπανακόπιτα και σπιτικό κέικ. Μισό λεπτό να δω και τον κατάλογο. Α, ναι, σήμερα έχει επίσης γαλατόπιτα, μικρά τυροπιτάκια και αραβική πίτα. Τέλεια, διψάω. Τι θα πιεις? Φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι φυσικά. Τι άλλο? Είναι λίγο δύσκολο να το φανταστεί κανείς ότι παραπάνω διάλογος έγινε στο προσήλιο ενός σχολείου. Στο Δημοτικό Σχολείο λοιπόν Σικαμίνου Οροπού γεννήθηκε πριν από κάποιους μήνες μια καταπληκτική ιδέα, η οποία κατέληξε σε μια προσπάθεια στην οποία συμμετείχαν μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς. Η διευθύντρια του σχολείου και η εκπαιδευτικός της 5ης Δημοτικού μας εξηγούν ότι η ιδέα γεννήθηκε από την ανάγκη για τη λειτουργία κηλικίου στο σχολείο. Σκεφτήκανε λοιπόν ότι θα ήταν χρήσιμο να δουν οι μαθητές βιωματικά τη λειτουργία του κηλικίου για ένα τρίμηνο. Παράλληλα, στο μάθημα της γλώσσας, την περίοδο αυτή, μιλούσαν για τη διατροφή. Ήταν λοιπόν ευκαιρία να μιλήσουν για το τι πρέπει να έχει ένα σχολικό κηλικείο και μέσα από αυτό τα παιδιά να υιοθετήσουν καλές διατροφικές συνήθειες. Ίντερνετ 1. Τον πήρατε? Ίντερνετ 1 είναι. Λοιπόν, κάθε εβδομάδα μία ομάδα αναλαμβάνει τη λειτουργία του κηλικίου. Κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Κάθε εβδομάδα λοιπόν μία ομάδα αναλαμβάνει τη λειτουργία του κηλικίου, η οποία ήταν επιφορτισμένη για την παρασκευή των προϊόντων, τα οποία κατά ένα μεγάλο μέρος τα παρασκεύαζαν οι γονείς. Το πρωί στην προσευχή 2 παιδιά από την ομάδα ανακοίνωναν τι θα έχει το κηλικείο, ενώ στο ταμείο υπήρχαν ειδικές αποδείξεις με τη φωτογραφία και την τιμή του προϊόντος. Η εκπαιδευτικός της τάξης που είχε αναλάβει και την οργάνωση της δράσης συντονίζει και την ομάδα. Τρομερή ιδέα. Πολλά τα ωφέλη. Πολλαπλά. Μαθαίνουν διατροφή, σωστή διατροφή. Δεν τρώνε ξέρεις σοκολάτες, γλυκά, κρουασάν και όλες αυτές
τα βιομηχανοποιημένα. Σημαντικό και για αυτή την ηλικία. Μπράβο τους, μπράβο τους. Τρομερή ιδέα. Να πούμε βέβαια ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα για τα σχολεία. Έτσι, τελευταία μέρα σήμερα. Τελευταία μέρα. Ναι, τελευταία. Ετοιμάζονται για τις προαγωγικές και για τις πανελλαδικές. Α, θα μιλήσουμε στο θα πάρουν το πρόγραμμα σήμερα, τι μαθήματα θα γράψουν. Ναι, ναι. Έχουμε θέματα. Έχουμε. Α, σήμερα είναι λοιπόν. Σήμερα είναι. Να σου διαβάσω λίγο ποιο στενοχωριέται για τον κύριο Τσίπρα. Μπορεί ο κύριος Καμένος να πανηγυρίζει και να λέει ότι τέλος πάντων. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που στενοχωριούνται. Ένας από αυτούς είναι ο Μίκης Θεοδωράκης. Ο οποίος δήλωσε στενοχωριέμαι για τον Τσίπρα, μπήκε σε όλους αυτούς και τον φάγανε. Η αριστερά αυτή τη στιγμή με αυτές τις συνθήκες είναι τυχοδιοκτισμός και εγώ δεν δέχομαι να συμμετέχω σε αυτή, ανέφερε ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης σε δηλώσεις του με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του με τίτλο Μίκης Θεοδωράκης, Διάλογοι στο Λυκόφως. Ο κύριος Θεοδωράκης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Έθνος, αναφέρθηκε στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η χώρα αλλά και στην πρόσφατη ψήφιση των νέων μέτρων. Η ψήφιση είναι το ορντεύρ. Η εφαρμογή τους είναι εκείνη που πονάει. Όταν ένας πατέρας γυρίζει σπίτι και το παιδί του λέει «Μπαμπά, πεινάω», εκεί τρελαίνεται, ανέφερε ο Μίκης Θεοδωράκης και συμπλήρωσε. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορούν να το κάνουν αυτό στους ανθρώπους. Επίσης, είπε και τον κύριο Πρωθυπουργό ότι στενοχωριέμαι για τον Τσίπρα, μπήκε σε όλους αυτούς και τον φάγανε. Η αριστερά, αυτή τη στιγμή, με αυτές τις συνθήκες, είναι τυχοδιοκτισμός. Δεν αρνούμε να συμμετέχω σε αυτή. Και επίσης λέει πως. Η σημερινή Βουλή απλώς υπάρχει για να δίνει μια δημοκρατικοφάνεια στις αποφάσεις των ξένων. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορούν να το κάνουν αυτό στους ανθρώπους. Μάλιστα. Να πούμε, Βασίλη, και γι' αυτό το κύκλωμα με τα ναρκωτικά. Για τα φορτία. Διεθνές κύκλωμα, βέβαια, πολύ μεγάλη δουλειά. Έχουμε τρομερή δουλειά. Έχουμε νέα στοιχεία για το πολυπλόκαμο κύκλωμα ναρκωτικών. Τα φορτία, οι αχυράνθρωποι και τα εκατομμύρια. Νέα στοιχεία λοιπόν έδωσε τη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία σχετικά με το πολυπλόκαμο και διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, μέλη του οποίου συνελήφθησαν στις 8 Μαΐου σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας. Η δράση του κυκλώματος αφορούσε στη μεταφορά με φορτηγά αυτοκίνητα διεθνών μεταφορών μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών, κυρίως ακατέργαστης και κατεργασμένης κάναβης, καθώς και κοκαίνης, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σε επιχειρήσεις που διεξήχθησαν σε αφίδνες, ασπρόπυργο, γλυκά νερά, ημιτό, κορυδαλό, σαλαμίνα, καλυθέα, κηφισιά, ζάκυνθο και βέρεια. Συνελήφθησαν 15 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων 13 Έλληνες, μεταξύ τους μία γυναίκα και δύο υπήκοοι Αλβανίας. Μέλη της πείρας είναι επίσης δύο Έλληνες και δύο υπήκοοι Αλβανίας που διαμένουν στο εξωτερικό. Στο κοντρόλ να κάνετε λιγότερο θόρυβο στο κοντρόλ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, οι έρευνες και το. Οι έρευνες λοιπόν, να πούμε ότι έχει ως εξής, ειδικότερα διέθετε μεταφορικές εταιρείες αχυρανθρώπους σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, τις οποίες ταξινομούνταν τα φορτηγά αυτοκίνητα διεθνών μεταφορών που διέθεταν, ούτως ώστε να αποφεύγεται η στοχοποίησή τους σε περίπτωση κατάσχεσης μεταφερομένων ναρκωτικών. Αναφορικά με τη διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάναβης από την Αλβανία προς την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη, 44χρονος υπήκοος Αλβανίας, κάτοικος εξωτερικού, ήταν επιφορτισμένος με το ρόλο του χρηματοδότη αλλά και την οργάνωση των δρομολογίων για τη μεταφορά ναρκωτικών από την Αλβανία προς την Ελλάδα και την Ευρώπη με φορτηγά αλλά και διαθαλάσσεις. Με ταχύπλοα σκάφη, κάτι μου θυμίζει αυτό. Άμεσος συνεργάτης του και συντονιστής της μεταφοράς της προσωρινής αποθήκευσης και διακίνησης μέσω Ελλάδος ήταν ένας 46χρονος Έλληνας που έχει συλληφθεί, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την παραλαβή των χρηματικών πόρων, για τη χρηματοδότηση των μεταφορών, την ανέβρεση, τη στρατολόγηση μελών, καθώς και επαγγελματιών αυτοκινητιστών, προκειμένου να εκτελούν τα δρομολόγια ως οδηγοί των φορτηγών, μέσα στα οποία έκρυβαν τις ποσότητες των ναρκωτικών. Τρομερό, τρομερό. Και μετά αναρωτιόνται κάποιοι πώς κάποιοι άλλοι, ενώ ουσιαστικά δεν φαίνονται, έχουν τόσα πολλά χρήματα. Και ξέρεις, Βασίλη, θέλω να πω ακόμη ότι και τα παιδιά δελεάζονται από τέτοιες εμφανίσεις. Βλέπουν ανθρώπους με πάρα πολλά λεφτά, πολύ ακριβά αυτοκίνητα. Δεν μιλάμε για όλους, μιλάμε για κάποιους. Με μια ζωή έτσι πάρα πολύ χλιδάτη. Και δελεάζονται τόσο πολύ που τους είναι εύκολο να ακολουθήσουν αυτόν τον ευθεία δρόμο. Θα πρέπει λοιπόν να είναι προσεκτικοί και οι γονείς και τα σχολεία, η ελληνική αστυνομία. Πρέπει να γίνονται και οι μερίδες από την ελληνική αστυνομία. Με τον κύριο Σφακιανάκη, τι έγινε τελικά, παρέμεινε στη θέση του, Τον κύριο Σφακιανάκη, εννοείς τον υποστράτηγο της ελληνικής αστυνομίας. Ναι, ποιον τον τραγουδιστή θα σου έλεγα. Σε σένα δεν θα έλεγα και τον τραγουδιστή. Είχε γίνει τότε, αν θυμάσαι, ο σχετικός ντόρος, γιατί
Είχε απομακρυνθεί για λίγες ημέρες, για λίγο 24 ώρα από τη θέση. Τελικά είχε κάνει και μια ένσταση ο κύριος Σφακιανάκης τότε. Έτσι είναι. Δικαιώθηκε. Ναι. Παρόλο που έχει αναβαθμισμένα καθήκοντα και στο επιτελείο, αλλά διατηρεί και τη θέση του στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, η οποία κακά τα ψέματα ουσιαστικά θεωρείται πατέρας της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Όταν ξεκίνησε με τα μέσα τότε που υπήρχαν, το διαδίκτυο ήταν σχεδόν άγνωστο στους περισσότερους. Είδαν τότε φυσικά ότι είναι το μέλλον σε ό,τι αφορά και το ότι μπορεί να αποκτήσει ως διαδίκτυο, επειδή έχει πρόσβαση, μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας. Άρα είδαν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες. Φτιάχτηκε η απαραίτητη υποδομή με το ανθρώπινο δυναμικό. Γίναν τα απαραίτητα σεμινάρια, στελεχώθηκε με αξιωματικούς και αστυνομικούς που κάνουν σοβαρή δουλειά πραγματικά. Πραγματικά σοβαρή. Είναι πολλές οι υποθέσεις, μιας και το αναφέρεις, Αλεξία, όπου έχουν σώσει κυριολεκτικά ζωές, είτε με έγκαιρη ειδοποίηση για περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν εκδηλώσει την πρόθεση για αυτοκτονίες, είτε με εκβιασμούς που γίνονται μέσω διαδικτύου, με ακόμη και εμπόρους ναρκωτικών. Γενικότερα, οτιδήποτε έκνομο έχει να κάνει με ηλεκτρονικό μέσο. Από πίσω θα δεις ότι είναι και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, αν μπορεί, σίγουρα, στο βαθμό σίγουρα. Που μπορεί να ξεσκεπάσει υποθέσεις. Να πούμε, Βασίλη μου, ότι από σήμερα, πώς και δεν μας ενημέρωσε γι' αυτό ο Μάκης, από σήμερα ξεκινά στην ειδωμένη εκστρατεία εμβολιασμού των προσφύγων και μεταναστών. Η εκστρατεία καθολικής εμβολιαστικής κάλυψης των προσφύγων λοιπόν και μεταναστών ξεκινά από σήμερα Τετάρτη υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι η γενίκευση της καμπάνιας σε όλους τους χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών σύμφωνα με τις οδηγίες Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και των Διεθνών Οργανισμών. Στην ειδωμένη εκστρατεία γίνεται από τους γιατρούς χωρίς σύνορα, στη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας. Και αργήσαν, νομίζω. Αργήσαν. Ναι, τι περιμένουν. Νομίζω πρέπει να έχει γίνει νωρίτερα αυτό, το στοιχειώδες. Νομίζω. Και η κρίση, βέβαια, το να είναι κάποιος απατεώνας, το έχει στο DNA του. Θεωρώ ότι γεννιέται, δεν γίνεται. Όμως υπάρχουν και οι περιπτώσεις που η ανάγκη σε κάνει να σκαρφίζεσαι πάρα πολλά κακά πράγματα και να δημιουργείς θέμα σε άλλους ανθρώπους. Στη Φθιώτιδα, λοιπόν, υποδίθηκαν κάποιοι τους υπαλλήλους της ΔΕΗ και απέσπασαν χρήματα από ηλικιωμένοι. Μία ακόμη ηλικιωμένη έπεσε θύμα μαϊμού υπαλλήλων της ΔΕΗ. Αυτή τη φορά οι απατεώνες χτύπησαν στις Λιβανάτες λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι χθες. Πήγαν στο σπίτι μιας ηλικιωμένης και τη συστήθηκαν ως υπάλληλοι της ΔΕΗ. Είπαν στην ανυποψίαστη γυναίκα ένα από τα γνωστά παραμύθια ότι πρέπει να αντικατασταθεί το ρολόι και ότι πρέπει να δοθεί κάποια προκαταβολή. Τελικά οι δύο ευγενικοί και καλοντημένοι νεαροί πήραν περίπου 300 ευρώ από τη γιαγιά και έφυγαν σαν κύριοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφυγαν με ένα μικρό λευκό αυτοκίνητο, πιθανότητα ένα Toyota Yaris. Συνήθως οι μαϊμού υπάλληλοι της ΔΕΗ στοχεύουν σε ηλικιωμένα άτομα τα οποία μένουν μόνα τους, κυρίως στα χωριά, αφού τα έχουν παρακολουθήσει για αρκετό καιρό. Πολλές φορές ζητούν λίγα χρήματα ως προκαταβολή. Στη συνέχεια παρακολουθούν τη γιαγιά που έχει το κομπόδι μακρυμένο και αν καταλάβουν ότι έχει χρήματα στο σπίτι, επανέρχονται και τη ληστεύουν ή τη ληστεύουν εκείνη τη στιγμή. Και στο Άργους είχαμε περιστατικό τέτοιο. Βεβαίως. Πριν από περίπου 1,5-2 μήνες. Τώρα τι να σου πω, η γιαγιά ήταν, η κυρία αυτή ήταν η γιαγιά πολύ καλής μου φίλης. Στην περιοχή και ήμασταν στο σπίτι και το συζητούσαμε. Δηλαδή, και δεν ήθελα πολύ να το βγάλω στον αέρα τότε. Προσοχή για πολύ, λόγους, διότι έτσι, οι επιτίθεται. Να μην ακούσει το όνομά της. Επεξεργάζονται συνεχώς καινούργια μεταμφιέσεις. Είπαμε, οι απατεώνες που έχουν γεννηθεί απατεώνες το έχουν στο DNA τους. Όμως η κρίση και το οικονομικό θέμα που υπάρχει σε πολλά σπίτια και ένας πατέρας πρέπει να γυρίσει το μεσημέρι στο σπίτι και να έχει χρήματα ή το φαγητό για να μαγειρέψει η μητέρα, η οποία σίγουρα είναι άνεργη, σκαρφίζεται πάρα πολλά. Και πολλές φορές και η ανάγκη σε κάνει να οδηγήσει σε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πολλά αεροδρόμια γίνονται, έτσι. Έχουμε και στο Καστέλι. Πολλά αεροδρόμια γίνονται ή ιδιωτικοποιούνται. Και γίνονται και ιδιωτικοποιούνται, όμως εμείς στην Τρίπολη δεν θα έχουμε. Το βλέπω εγώ. Με όλα αυτά που γίνονται. Τώρα που βγήκαμε από το μνημόνιο, μπορεί. Τώρα που βγήκαμε από το μνημόνιο και που θα το αναλάβει το θέμα, θα το δει, φαντάζομαι, με μεγαλύτερη προσοχή και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, γιατί ο χώρος εκεί είναι στο το αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή, είναι στην πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης εκεί στην Τρίπολη. Θα το πάρει πάνω του αυτό το θέμα, το υπερκομάντο εκεί, ο Πάνος ο Καμένος.
Οπότε νομίζω ότι όταν γυρίσει από τον πόλεμο. Όταν γυρίσει από τον πόλεμο. Έχουμε κάθε λόγο, όταν όπως λες και εσύ βρει καιρό από τις πολεμικές επιχειρήσεις εκεί και τις οδηγίες που δίνει, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι ότι ο κύριος Καμένος θα το δει ζεστά το θέμα εκεί του αεροδρομίου. Από επιτυχία σε επιτυχία μας πάει άλλωστε έτσι κι αλλιώς. Μακάρι το ελπίζουμε. Φαντάζομαι θα το δει και μακάρι αυτό το θέμα. Να, να πάμε λίγο στην Ερμιονίδα, να πούμε σήμερα προλαβαίνουμε λίγο πριν το διάλειμμα των 10. Έχουμε μια εκδήλωση σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λυκείου Κρανιδίου. Είναι στα πλαίσια του event series του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, σε συνεργασία με τον Δήμο Ερμιονίδας. Θα δώσει διάλεξη η κυρία Δέσποινα Νάζου, κοινωνική ανθρωπολόγος, διδάσκουσα ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με θέμα της διάλεξης να είναι τουρισμός, παγκοσμιοποίηση και κοινωνική αλλαγή, η νησιωτική κόσμη του νοτιοανατολικού Αιγαίου τον 21ο αιώνα. Θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου στις 7.30 το απόγευμα. Συνομιλητής θα είναι ο κύριος Ανδρέας Νικολοβγένης, αρχιτέκτον. Και όπως είπαμε, η σειρά εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Event Series 2016, που διοργανώνεται από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ σε συνεργασία με τους Δήμους Ναυπλίων, Άργος Μυκηνών, Ερμιονίδας και Επιδαύρου. 7.30 λοιπόν το απόγευμα στο Λύκειο Κρανιδίου. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε πάλι εδώ μαζί, όπου σε λίγα λεπτά θα έχουμε κοντά μας την Βασιλική Κονδυλάρου, υπεύθυνη του προγράμματος Πρώτο Σχολείο Τουρισμού στον Άφλιο, που θα διεξαχθεί 18 και 19 Μαΐου. 2 λεπτά για διαφημίσεις και αμέσως μετά πίσω εδώ στο στούντιο μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. DRI 92,2 μαζί. Μας ακούτε από τα FM 92,2. Μας βλέπετε ζωντανά από το www.drtv.gr. Μας ακούτε και από το Live 24. Δεν θα μπορούσα εγώ προσωπικά, Βασίλη, να βάλω άλλη μουσική υπόκρουση για να υποδεχθώ τη συμμαθήτριά μου, Βασιλική Κονδυλάρου. Βασιλική, καλημέρα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αλεξία. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ σήμερα. Καλημέρα. Η υπεύθυνη του προγράμματος Πρώτο Σχολείο Τουρισμού στον Ναύπλο, που θα διεξαχθεί 18 και 19 Μαΐου. Πρώτο Σχολείο λοιπόν Τουρισμού στον Ναύπλο, 18 και 19 Μαΐου στο Φουγάρο, με διοργάνωση του Δήμου Ναυπλιαίων. Ουσιαστικά έχουμε μπει στην φετινή τουριστική περίοδο. Βασιλική, ένας νομός, μια περιοχή Αργολίδα που στηρίζεται σε μεγάλο ποσοστό η οικονομία της στο τουριστικό κομμάτι και στο αγροτικό, της αποκεκτημένη ταχύτητα, Αλεξία. Ναι, ουσιαστικά σε αυτά τα δύο, έτσι, μπορούμε να πούμε πως είναι οι πυλώνες της τοπικής οικονομίας. Πώς δεν είπες και στη Βουλή. Στη Βουλή, ναι. Λίγο ακόμη, σε περίμενα. Λοιπόν, τα έχει με τον Καμένο σήμερα, γιατί ναι, βγήκαμε από τα μνημόνια. Δεν ξέρω να γνωρίζεις. Εμένα μας προχώρησε. Είπε ο κύριος Καμένος ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Είχαμε επίσημη ανακοίνωση. Ωραία. Πανηγυρικό το κλίμα, ας πούμε, σε όλη την Ελλάδα. Φαντάζομαι και στον χώρο του τουρισμού θα είναι πανηγυρικό το κλίμα, Βασιλική. 18-19 Μαΐου, λοιπόν, πρώτο σχολείο τουρισμού στο Ναύπλιο. Πώς προέκυψε αυτή η διοργάνωση? Λοιπόν, αυτή η διοργάνωση προέκυψε όταν εγώ βρισκόμουν τον Νοέμβρη στην Καλαμάτα, στο τρίτο τουριστικό σχολείο Καλαμάτας, αν θυμάμαι καλά, ναι, γιατί το τέταρτο έγινε τώρα τον Απρίλιο. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ, είδα συναδέλφους, είδα κόσμο, γύρω στα 700 άτομα συμμετοχές, εξαιρετικούς ομιλητές. Ερχόμενοι πίσω στο Ναύπλιο, σταμάτησα στη μέση της Εθνικής και λέω, είναι δυνατόν να μην μπορεί να γίνει αυτό στο Ναύπλιο? Τότε κάλεσα τους διοργανωτές της Καλαμάτας, τον κύριο Ανδριανόπουλο και τον κύριο Ζαγάκο, και τους είπα αν μπορούμε να το κάνουμε στο Ναύπλιο. Και μου είπε ναι, μπορούμε, ναι, γίνεται, μου είπαν ακριβώς. Προχώρα και είμαστε μαζί σου. Mm-hmm. Ερχόμενοι στο Ναύπλιο, η πρώτη μου επαφή ήταν να μιλήσω από τον παιδικό μου φίλο, τον Κώστα το Χελιώτη, να του πω την ιδέα. Μου λέει, είναι εξαιρετική ιδέα, πρέπει να το πούμε στο Δήμαρχο. Όντως, κάλεσε τα παιδιά από την Καλαμάτα, ο Δήμαρχος άνοιξε διάπλατα τις πόρτες. Mm-hmm. Από την πρώτη στιγμή μας στήριξε σε αυτό το πράγμα, είπε προχωρήστε, είμαι μαζί σας. Προχωρήστε, είναι κάτω από τη διοργάνωση του Δήμου Ναυπλιαίων. Και έτσι έγινε.
Ξεκίνησαμε δειλά-δειλά. Εγώ ξεκίνησα αρχικά να οργανώνω όσο αφορά τους ομιλητές, που ήταν το κύριο κομμάτι του σχολείου τουρισμού. Βεβαίως. Να έρθω σε επαφή με ανθρώπους εξαιρετικά. Εξαιρετικούς ανθρώπους, εξαιρετικούς ομιλητές και ο καθένας πετυχημένος. Που να έχουν να δώσουν. Και ο καθένας πετυχημένος στον τομέα που είναι και φυσικά να δώσει. Έχω να πω με πολύ μεγάλη χαρά ότι ακούγοντας ότι θα γίνει το σχολείο τουρισμού στο Ναύπλιο, δεν σας κρύβω ότι όλοι είπαν ναι, ακόμη και άνθρωποι. Είχε υπερπληθώρα ομιλητών που δεν μπορούσαν να καλυφθούν. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα η τέτοια διάσταση πήρε το Σχολείο Τουρισμού Ναυπλίου να μας κοντακτάρει η Google και να είναι ένα από τους βασικούς ομιλητές. Είναι η πρώτη φορά η Google συμμετέχει σε Σχολείο Τουρισμού και η Trivago επίσης. Mm-hmm. Είναι από τους τελευταίους που ήρθαν σε επαφή μαζί μου να συμμετάσχουν στο Σχολείο Τουρισμού Ναυπλίου. Mm-hmm. Το Ναύπλιο ως λέξη είναι ένα. Έχει, από τον Ναύπλιο δηλαδή, είναι μια πόλη που έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα και το έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ο Δήμαρχος κάνει πάρα πολλά πράγματα. Κάνει την εκθέση των σκαφών, κάνει το μαραθώνιο, κάνει το φεστιβάλ μουσικής που θα έχουμε τον Ιούνιο. Κάνει εξαιρετικά πράγματα, αλλά ο τουρισμός δεν είχε πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Και όπως είπε και ο Δήμαρχος στη τελευταία συνέντευξη που δώσαμε μαζί, είναι ότι δεν υπάρχουν πια και διαβίου μάθησες αυτά που βγαίνανε και μπορούσαν να κάνουν. Μάλιστα. Οπότε νομίζω ότι η πόλη χρειάζεται τέτοια πράγματα, γιατί χρειαζόμαστε συνέχεια εμείς οι άνθρωποι του τουρισμού, να μπαίνουμε στις νέες τεχνολογίες που υπάρχουν και να εκπαιδευόμαστε συνέχεια, mm-hmm. γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω, εάν δεν βλέπουμε τις καινοτομίες που υπάρχουν και που έρχονται με ραγδαίες εξελίξεις. Mm-hmm. Και σε αυτό το διήμερο θα υπάρχουν και ομιλητές με αυτές τις καινούργιες τεχνολογίες. Σε ποιους απευθύνεται, προφανώς στους ιδιοκτήτες λοιπόν, τουριστικών απευθύνεται επιχειρήσεων, καθαρά, σε προσωπικό, ποιοι μπορούν να έρθουν μπορούν να παρακολουθήσουν να έρθουν τις όλοι ομιλίες όσοι και ποιοι επιβάλλεται σε εισαγωγικά ωραία. Να έρθουν. Λοιπόν, όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό, mm-hmm. από τον ξενοδοχείο υπάλληλο, από τον ιδιοκτήτη τουριστικού καταλήμματος, από το σερβιτόρο που σερβίρει, από τους ανθρώπους που πουλάνε τα τουριστικά είδη στο Ναύπλιο, mm-hmm. όλους όσους εμπλέκονται με τον τουρισμό. Υπάρχει μεγάλο εύρος. Mm-hmm. Μα όλους. Δεν είναι κλειστή η πόρτα για κανέναν. Ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να διευρύνουν και να ακούσουν πράγματα μπορούν να έρθουν. Ειδικά όμως απευθύνεται στους σπουδαστές των ΙΕΚ, των δημοσίων ΙΕΚ Άργους και Ναυπλίου, που είναι οι μελλοντικοί άνθρωποι που θα βγουν στον τουρισμό mm-hmm. και θα πρέπει να δουν πράγματα, να ακούσουν πράγματα. Αυτή ουσιαστικά είναι η καινούργια γενιά που πρέπει να ακούσει. Βεβαίως, και να ακούσει πράγματα από ανθρώπους που, όπως καταλαβαίνουμε, Βασιλική, έχουν καταξιωθεί στον χώρο αυτό. Βεβαίως, θα έχουμε τη χαρά να έχουμε πάρα πολλούς. Ενδεικτικά, εγώ θα σας πω σήμερα. Κοντά μας θα έχουμε την πρώτη μέρα, εκτός από τους διοργανωτές της Καλαμάτας, που ουσιαστικά αυτοί μας έδωσαν τη σκυτάλη, ο κύριος Ανδριανόπουλος και ο κύριος Ζαγάκος, θα μας μιλήσει η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Κώστα Ναβαρίνο, η κυρία Έλενα Γκίκα, μια εξαιρετική ομιλήτρια, ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Θα μιλήσει με ένα θέμα το οποίο αγγίζει πάρα πολύ εμάς τους ανθρώπους του τουρισμού, ότι ο διαβολάκος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Μάλιστα. Είναι και δεν είναι μόνο του τουρισμού, Βασιλική, πίστεψέ με, οι λεπτομέρειες. Θα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας την κυρία Ηλιάδα Κοθρά. Είναι έχει φτιάξει μια πλατφόρμα, το Living Postcard, που θα μιλήσει πώς από τα social media mm-hmm. μπορούμε οι φίλοι που κάνουν τα like να γίνουν και πελάτες μας. Θα έχουμε τη χαρά να έχουμε τον ιδιοκτήτη του Κυρίμε Χοτέ, τον κύριο Αλέξανδρο Κυρίμε. Θα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να έχω το φίλο μου και συνάδελφο από τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου, τον κύριο Γιώργο Τσολακάκη, από την Aqua Vista, από τη Σαντορίνη, που θα μιλήσει για κάτι που το ξέρουν πάρα πολύ καλά στη Σαντορίνη και επειδή τη χάνει να πέρασα εγώ από τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου, πώς πρέπει να χτίσουμε την πολυτελή φιλοξενία. Μάλιστα. Και αυτό το ξέρουν πολύ καλά. Σαντορίνη, όντως. Λοιπόν, τη δεύτερη μέρα επίσης έχουμε πολλούς εξαιρετικούς ομιλητές. Θα είναι από το ΣΕΤΕ, από το Ινστιτούτο Τουριστικής Εκπαίδευσης του ΣΕΤΕ, η διευθύντρια, mm-hmm. η κυρία Λία Ζαμπέτογλου. Θα έχουμε την Google, θα έχουμε την Trivago, θα έχουμε τον κύριο Σκούρα που θα μιλήσει για τον ενοτουρισμό. Θα έχουμε επίσης έναν εξαιρετικό ομιλητή, τον κύριο Γιώργο Πίτα,
Επίσης θα μιλήσει για τη διατροφή ουσιαστικά του πρωινού, ασχολείται με αυτό, για το παραδοσιακό πρωινό. Θα έχουμε πάρα πολλούς ομιλητές. Υπάρχει ανακοινωμένο πια το πρόγραμμα. Δώσ' μας μια εικόνα για τις ώρες. Έτσι, ωραία. Για να Τετάρτη, η προσέλευση ξεκινάει στις 4 ώρα το απόγευμα στο Φουγάρο. 5 ώρα ξεκινάει η έναρξη του σχολείου. Mm-hmm. Όσοι έχουν γραφτεί ηλεκτρονικά, και εδώ έχω να σας πω με μεγάλη χαρά ότι ξεπέρασαν οι εγγραφές την κάθε προσδοκία που είχα. Mm-hmm. Έχουν ξεπεράσει τις 200, που είχαμε βάλει, ο πρώτος μας στόχος ήταν 120. Mm-hmm. Και από ό,τι βλέπω δεν θα είναι μόνο άνθρωποι που είναι στην περιοχή μας, έρχονται άνθρωποι και από μακριά να παρακολουθήσουν το σχολείο τουρισμού ναυπλίου. Επίσης θέλω να πω ότι όσοι παραβρεθούν και στις δύο μέρες θα πάρουν μια βεβαίωση στο τέλος, μια βεβαίωση της παρακολούθησης αυτών των ωρών, των 20 ωρών. Την Πέμπτη το πρωί ξεκινάμε στις 9 με προσέλευση και με διάφορα διαλύματα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ μέσα την καρδιά μου για άλλη μια φορά τον κύριο Κοστούρο για την αμέριστη συμπαράστασή του σε αυτό το πράγμα. Το είχα από την πρώτη στιγμή. Τον ευχαριστώ θερμά. Ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα μου σε ό,τι και αν του ζήτησα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Φουγάρο για τη φιλοξενία του. Άνοιξε και αυτό διάπλατα τις πόρτες. Uh-huh. Και επίσης να ενημερώσω ότι όλοι οι συμμετέχοντες, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, θα έχουν έκπτωση σε ό,τι καταναλώσουν στο Φουγάρο με την ένδειξη της κάρτας τους εισόδου 15%. Uh-huh. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το παιδικό μου φίλο Κώστα Χελιώτη για την αμέριστη συμπαράστασή του και αυτού σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Τον κύριο Πάπη Σχοινά για όλη την καλλιτεχνική του δημιουργία, για τις αφίσες και για όλα που θα δείτε στο σχολείο. Και φυσικά, μα πάνω απ' όλα, τον Κώστα Ανδριανόπουλο και τον Ανδρέα Ζαγάκο, τους προτεργάτες αυτής της ιδέας, τους Καλαματιανούς που μας δώσαν τη σκυτάλη. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς που μας δώσατε από την πρώτη στιγμή το βήμα. Ήσασταν οι πρώτοι που το ανακοίνωσα, είσαστε χορηγοί της εκδήλωσής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξία, Βασίλη, θερμά. Και τώρα κάτι άλλο. Σίγουρα το σχολείο τουρισμού δεν θα σταματήσει εδώ. Mm-hmm. Σκοπός μου είναι να εδραιωθεί. Ήταν ένα όνειρο ζωής, πραγματικά πολλά χρόνια το σκεφτόμουν, γιατί μέσα από την πορεία μου 25 χρόνια και στον τουρισμό βλέπω τις ελλείψεις, μπορώ να διακρίνω τι λείπει, μπορώ να διακρίνω τι χρειάζεται. Χρειαζόμαστε συνεχώς εκπαίδευση και κατάρτιση. Αυτό θα το λέω συνέχεια. Οι νέοι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερα εργαλεία από ό,τι είχαμε εμείς, περισσότερα πράγματα στα χέρια τους. Εμείς είχαμε μόνο τα χέρια μας, τώρα έχουν τα πάντα οι νέοι άνθρωποι όσον αφορά τον τουρισμό. Πρέπει να μάθουμε ότι πρέπει η εκπαίδευση και η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού να είναι και των επιχειρηματιών και των εργαζομένων, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια ποιοτική αναβάθμιση σε αυτά που δίνουμε στον επισκέπτη μας. Δηλαδή, αυτό που παλιά πιστεύανε για τον τουρισμό, ότι ωραία, έχουμε την ήλιο και τη θάλασσα, έχει τελειώσει και αποδεικνύεται μέρα με τη μέρα, εγώ ειδικά που δουλεύω και στο ξενοδοχείο Αθηνά, στο ναύπλιο, το διαπιστώνω καθημερινά με τους πελάτες. Mm-hmm. Τι ακριβώς θέλει ο πελάτης τώρα πια. Έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τα πράγματα. Υπάρχουν τα social media, υπάρχει το ίντερνετ. Ανά πάσα στιγμή ο πελάτης έχει ανοιχτά τα πάντα και βλέπει τα πάντα. Συνήθως, Βασιλική, τι είναι ακριβώς αυτό που ζητάει, συνήθως? Λοιπόν, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτό που ζητάει τώρα ο πελάτης που έρχεται, είναι, και αυτό είναι και οι καινούργιες τάσεις που θα μιλήσει ο κύριος Δημήτρης Μπούχαλης, καθηγητής από τον Μπέρμουντ της Αγγλίας, ότι αλλάζουν οι τάσεις στον τουρισμό. Δηλαδή, ο τουρίστας τώρα, θα το πει και στο σχολείο, ερχόμενος εδώ πέρα στο ναύπλιο, δεν θέλει να πάει να φάει κάτι γκουρμέ, δεν θέλει να πάει να φάει σούσι, παραδείγματος χάρη, δεν θέλει να πάει να φάει. Θέλει να πάει να... Το πρώτο πράγμα που με ρωτάνε, πού τρως εσύ. Α, μάλιστα. Δηλαδή, θέλουν να βιώσουν τη ζωή την καθημερινή που ζούμε εμείς εδώ. Και όχι μόνο, θεωρούν ότι... τι σου λένε εκείνη τη στιγμή? Ότι σου λένε ότι εφόσον εσύ πας εκεί, το θεωρείς πολύ καλό, άρα θα πάω κι εγώ εκεί. Και αυτό, φυσικά, βέβαια, έτσι. Και αυτό. Εμπιστεύονται πάντα τη γνώμη ενός ανθρώπου. Έτσι. Θέλουν να μπουν στην φυσιολογική και την καθημερινή ζωή αυτή που ζούμε εμείς εδώ πέρα. Φυσικά θα ρωτήσουν για όλα αυτά που ακούν στο εξωτερικό, και αυτό είναι
το αμέσως επόμενο πράγμα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι άνθρωποι του τουρισμού. Εμείς καλούμαστε οι άνθρωποι του τουρισμού την ώρα που έρχεται ο πελάτης να σβήσουμε κάθε αρνητική πλευρά που έχει ακουστεί για την Ελλάδα, για τον Έλληνα. Καλούμαστε 24 ώρες το 24ωρο να υπερασπιστούμε, το αυτονόητο δηλαδή, ότι η Ελλάδα ήταν, είναι η ομορφότερη χώρα του κόσμου. Μάλιστα. Αυτό το καλούμαστε όλοι οι άνθρωποι του τουρισμού να το κάνουμε. Δηλαδή, ουσιαστικά είμαστε οι καθρέφτες της χώρας αυτή τη στιγμή, είμαστε οι πρεσβευτές της χώρας αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και πρέπει συνεχώς να εκπαιδευόμαστε. Να πούμε πως στην εκδήλωση αυτή, στο σχολείο τουρισμού 18 και 19 Μαΐου, μπορούν να έρθουν άνθρωποι από όλη την Αργολίδα, έτσι. Από όχι μόνο από την Αργολίδα, βεβαίως. Από όπου μας ακούνε και μας βλέπουν. Είναι ανοιχτό για όλους. Οι εγγραφές γίνονται μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook που υπάρχει πλατφόρμα εγγραφής. Ως απόδειξη, γιατί με παίρνουν πάρα πολύ τηλέφωνο εγγραφής, είναι η αφίσα του σχολείου. Πες μας λίγο τη σελίδα στο Facebook, ποια είναι. Σχολείο Τουρισμού Ναυπλίου. Στα ελληνικά. Μπαίνουν, υπάρχει φόρμα εγγραφής, υπάρχει το πρόγραμμα, υπάρχουν τα πάντα να ανακοινώσει, υπάρχει το κινητό μου. Για να δω πόσο εύκολα μπαίνουμε. Το οποίο είναι διαθέσιμο σε οποιονδήποτε έχει απορία να με ρωτήσει. Ακόμη και αν κάποιοι δεν μπορούν να γραφτούν μέσα από τα social media όπως είναι το Facebook ή δεν έχουν Facebook, την ημέρα εκείνη θα υπάρχει γραμματεία κανονικά στο Φουγάρο, οπότε θα γράφονται εκείνη τη στιγμή. Επίσης να σημειώσουμε ότι είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει καμία συμμετοχή. Προσπαθήσαμε και εγώ και ο κύριος Κοστούρος. Δήλωσα ήδη ενδιαφέρον. Μπράβο. Ήδη ο κύριος Κοστούρος και εγώ ήμασταν από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα έχουμε καμία συμμετοχή. Προσπαθήσαμε από τους χορηγούς μας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω το All About Hotel στο Ναύπλιον, τους ξενοδόχους που μας έδωσαν τις διαμονές για τους ομιλητές μας, δωρεάν βεβαίως. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τις ειδικές τιμές που έχουν δώσει για όσους θέλουν διαμονή στο Ναύπλιον να μείνουν το διήμερο. Υπάρχουν ξενοδοχεία που τα έχω ανακοινώσει ήδη. Τι άλλο, να σκεφτώ. Πόσο έχει πλήξει τον τουρισμό η φορολόγηση με τα αστέρια. Αυτό να μας πέσει. Που έρχεται. Λοιπόν, αυτό είναι... Τι ακούς. Δηλαδή υπήρχαν ακυρώσεις, ας πούμε. Όχι, σας πήραν τηλέφωνο, σας ενημέρωσαν. Όχι, ακυρώσεις δεν υπάρχουν ακόμη. Αυτό ουσιαστικά το τέλος που θα βάλουν στη διανυκτέρευση. Από την 1η-1η του 2017. Από 1η-1η του 2017. Δεν είναι θετικό σημείο δεν είναι. Για τον τουρισμό. Αν κάτι έχει μείνει στην Ελλάδα, το οποίο έχει πάει οικονομικά καλά και φέρνει στον ΑΕΠ τεράστια έσοδα, είναι ο τουρισμός. Πιστεύω ότι κάτι το οποίο πάει πάρα πολύ καλά δεν το φορτώνουμε κι άλλο. Το φορτώσανε με το ΦΠΑ πέρσι, που ήταν, βέβαια, ήταν εις βάρος των επιχειρήσεων όλο αυτό. Αλλά του χρόνου σίγουρα στα καινούργια συμβόλαια που θα γίνουν το καλοκαίρι θα υπάρχει πρόβλημα. Πιστεύω ότι ήδη έχουν εκδηλώσει ο ΣΕΤΕ, ο Σύλλογος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ήδη έβγαλε ανακοινώσεις από ό,τι ξέρω, και ο Σύλλογος Ξενοδόχων. Δεν είναι θετικό αυτό το πράγμα. Το έχει η Ισπανία βέβαια και προφανώς από εκεί πρέπει να το πήραμε. Αλλά σε κάτι το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ καλά όπως είναι ο τουρισμός. Απλά νομίζω... υπάρχει πρωτοτυπία ότι υπάρχει ήδη ο φόρος. Ακριβώς. Ότι εκεί πέρα δεν υπάρχει. Εδώ είναι... Λοιπόν, δεν υπάρχει το 23% και το 13%. Το ότι χωρίσανε δηλαδή το τουριστικό προϊόν στο 13% για τη διαμονή και στο 23% σε ό,τι καταναλώσει κάποιος. Είμαστε πρωτοτυπία και σε αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Και φοβούνται φυσικά οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων ότι δεν θα μπορέσει να απορροφηθεί και μοιραία θα μετακυληθεί στο κόστος που αυτόματα καθιστά το προϊόν λιγότερο ανταγωνιστικό, γιατί κακά τα ψέματα, όσο και καλές υπηρεσίες να έχεις, όσο και να έχεις φυσικές ομορφιές αναμφίβολα, όταν υπάρχει ανταγωνισμός ευρύτερα στην περιοχή της Μεσογείου, είτε από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε ακόμη και από την γειτονική Ιταλία. Εκεί υπάρχει θέμα, όταν πλέον καθίστασε ακριβώς. Βέβαια. Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή. Ήδη ξέρουμε από την αρχή του χρόνου ότι στην Ισπανία, η Ισπανία έχει σταματήσει να κάνει πωλήσεις εισερχόμενου τουρισμού, δηλαδή επισκεπτών, από το Μάρτιο. Δεν δέχεται δηλαδή άλλες κρατήσεις. Πιστεύω ότι, επειδή όλοι αλλάζουν σε αυτή τη χώρα, ότι ελπίζω ότι μπορεί και να το πάρουν πίσω μετά από... με αυτές τις ενδείξεις που θα έχουν, γιατί δεν το αφήσει έτσι ο κόσμος του τουρισμού.
γιατί έχει παλέψει και έχουμε παλέψει πάρα πολύ για μέσα στη μαυρίλα όλη της κατάστασης. Το μόνο που λέμε είναι ο τουρισμός. Κακά τα ψέματα, παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ζω καθημερινά. Είναι μια δουλειά εξαιρετική. Φυσικά είναι το μόνο μας προϊόν αυτή τη στιγμή που έχουμε να πουλήσουμε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πουλήσουμε, δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα και εκεί πρέπει να επενδύσουμε. Θέλω να σε ρωτήσω, Βασιλική. Έχουμε ένα αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή στην Πελοπόννησο που έχει και τις απευθείας πτήσεις με το Λονδίνο. Πόσο το αεροδρόμιο της Καλαμάτας βοηθάει την Αργολίδα? Εγώ πιστεύω θα βοηθήσει πάρα πολύ. Εξαιρετικά πάρα πολύ. Καταρχήν, δεν θα έχει τα ίδια κόστη που έχει το Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι ένα περιφερειακό αεροδρόμιο. Επίσης, ο καινούριος δρόμος της Καλαμάτας που είχα να τον επισκέφτηκα, που είχα πάει στην Καλαμάτα με το μονάφλι, είναι ακριβώς μια μισή ώρα. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό γεγονός ότι το αεροδρόμιο της Καλαμάτας έγινε διεθνές αεροδρόμιο. Μάλιστα. Και ότι προσθέτονται πτήσεις και ξανά πτήσεις. Το θέμα είναι εμείς εδώ τι κάνουμε, ώστε να κάνουμε συμβόλαια που θα κατεβάζουν αεροπλάνα στην Καλαμάτα. Ακριβώς. Για να φέρουμε κόσμο εδώ. Που θα προσελκύσουμε κόσμο. Uh-huh. Αυτό είναι. Εμείς τι κάνουμε, όπως το είπες. Uh-huh. Βέβαια, να πούμε ότι είχαμε, Βασίλη, αύξηση 11% της επιβατικής κίνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου. Αυτό είναι σημαντικό. Στο πρώτο τετράμινο, έτσι, του 2016. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βασιλική, εσύ βρίσκεσαι και δραστηριοποιείσαι στην Αργολίδα, συγκεκριμένα στο Ναύπλιο, είπαμε στο ξενοδοχείο Αθηνά, είναι στην πλατεία Συντάγματος, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ένα ξενοδοχείο, είναι ένα σημείο που συνήθως οι ξένοι όταν έρχονται ζητούν πισίνα, θάλασσα. Ωραία. Εκεί δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Όχι, όχι. Πες μου, για ποιο λόγο λοιπόν επισκέφτονται το κέντρο της πόλης οι ξένοι? Λοιπόν, οι ξένοι επισκέπτονται το κέντρο της πόλης του Ναυπλίου γιατί ουσιαστικά θέλουν να είναι στο κέντρο της πόλης για να επισκεφτούν πολλά πράγματα. Δηλαδή, να επισκεφτούν το Παλαμίδι που είναι ο βασικός τους προορισμός, το Μπούρτς, τα μουσεία, να επισκεφτούν φυσικά βέβαια την Επίδαυρο και τις Μυκήνες. Είναι πάντα μες στο πρόγραμμά τους οι Μυκήνες και η Επίδαυρο και για κάποιους είναι και η Ολυμπία. Μέχρι τώρα οι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα, επειδή τυχαίνει έρχονται από χώρες οι οποίες έχουν συνηθίσει να είναι στις πισίνες, το μόνο που αποζητούν είναι θάλασσα. Και δόξα τω Θεώ. Είναι πολύ κοντά. Έχουμε πολλές θάλασσες. Είναι πολύ κοντά. Τους προτείνω βασικά να πηγαίνουν στην ήδη υπάρχουσα παραλία του Ναυπλίου, ώστε να μην έχουν αυτοκίνητα την Αρβανιτιά και ευτυχώς θα ανοίξει τώρα σύντομα τις μέρες τις επόμενες. Την Παρασκευή. Οπότε θα έχουν άμεση πρόσβαση εκεί, δηλαδή και από πέρσι, γιατί εμείς ανοίξαμε 1η Αυγούστου πέρσι, οπότε δεν είχα όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού για να έχω και άποψη πώς θα πάει η κίνηση. Mm-hmm. Φέτος θα έχω άποψη κανονική για το ξενοδοχείο. Τους προτείνω πάντα τις θάλασσες. Αν κάποιος θέλει να πάει να δει και άλλες θάλασσες, γιατί θέλουν και η πλειοψηφία θέλει και αμμώδεις θάλασσες, δηλαδή αμμώδεις παραλίες. Άρα έχουμε τον Καραθώνα, έχουμε Ήρια, Κάντια. Οι ξένοι προς το παρόν εμένα δεν μου έχει τύχει μέσα στο κέντρο του Ναυπλίου να μου ζητήσουν πισίνα. Μου ζητάνε βέβαια παροχές του τύπου σπα. Που δεν υπάρχουν στο Ναυπλίο. Όχι, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν κάποια ιδιωτικά Ινστιτούτα που κάνουν μόνο μασάζ. Κάποιοι πελάτες δηλαδή που θέλουν κάτι το ιδιαίτερο, όπως έγινε τώρα με τους επισκέπτες των Σκαφών, που ήταν ένα ιδιαίτερο πελατολόγιο, οι Yacht Brokers που επισκέφτηκαν τον Ναύπλιο. Επίσης σημαντική πρωτοβουλία, επίσης εξαιρετική διαφήμιση για τον Ναύπλιο. Είχαμε από όλο τον κόσμο επισκέπτες και η πρώτη μας επαφή ήταν εξαιρετικά ότι ήταν όλοι ενθουσιασμένοι για την οργάνωση και είχε, από ό,τι άκουσα από τους ίδιους τους μπρόκερ, τεράστια συμμετοχή, περισσότερα σκάφη και πολύ πιο ακριβότερα σκάφη από πέρσι. Ακριβώς. Ήταν 80 και πλέον σκάφη, είχαμε γύρω στα 53 νομίζω πέρυσι και είχε ζητηθεί από ό,τι μας είπε ο κύριος Μαρίνος, ο λιμενάρχης, ναι, ναι, περισσότερα. Χώρος. Για 150 τόσα του χρόνου. Το ευχόμαστε. Να πούμε, Βασίλη μου, ότι σήμερα θα γίνει και το Ελληνορωσικό Φόρουμ για τον Τουρισμό. Έτσι. Λοιπόν, θα γίνει λοιπόν, διοργανώνεται σήμερα Τετάρτη στην Αθήνα, το θέμα είναι Ρωσία και Ελλάδα. Πραγματικότητα, προοπτικές συνεργασίες στον τομέα του τουρισμού. Άλλο ένα σημαντικό κομμάτι. Βέβαια. Βέβαια, με τα δύο τελευταία χρόνια υπήρξε μεγάλο πλήγμα στον ρώσικο τουρισμό, εκτός από την υποτίμηση του νομίσματός τους, να βάγισαν και πάρα πολύ tour operator. Μάλιστα.
Οπότε αυτό ήταν ένα πλήγμα. Δηλαδή, από συναδέλφους που ξέρω, πολλά συμβόλαια δεν πληρώθηκαν. Παρόλο που ήταν οι καλύτεροι πελάτες, που δεν είχαν δώσει ποτέ δικαίωμα, με την υποτίμηση που έγινε λόγω των οικονομικών, νομίζω ότι είχαν κάνει του Πούτιν εμπάργκο οι υπόλοιποι, οπότε πολύ μεγάλη πλήξη έπαθε δηλαδή ο τουρισμός, ο εισερχόμενος από τη Ρωσία. Είναι μία αγορά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και με πάρα πολλές διαστάσεις που μπορεί να... έχει πάρα πολύ κόσμο η Ρωσία να επισκεφτεί την Ελλάδα. Υπάρχουν κάποια διαδικαστικά με τις βίζες, τρομακτικά. Το οποίο δεν έχει λυθεί ακόμα. Το οποίο δεν έχει λυθεί και εκεί πέρα είναι το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Και απ' την άλλη έχουμε την Τουρκία που χωρίς βίζα θα μπορούν να επισκέφτονται οποιαδήποτε κράτος της Ευρώπης. Ναι, η Τουρκία... Ναι, βέβαια. Αυτό οφείλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τους έδωσε αυτή την άδεια, εγώ πιστεύω. Έτσι. Τόσο όμορφα και γρήγορα και χωρίς πολύ θόρυβο. Η Τουρκία, η οποία φαίνεται να πλήττεται φέτος από τα συνεχή τρομοκρατικά χτυπήματα, είχαμε και ένα χθες πάλι στην Τουρκία. Ναι, η Τουρκία, ναι. Δεν ξέρω ωστόσο, όμως, η Τουρκία, Βασιλίνη, το ζητάω, το παίρνω. Φυσικά. Έχει αυτόν τον. Όχι αυτή την άνεση. Τσαμπουκά, έχει αυτή την άνεση. Ο Σουλτάνος είναι πολύ δυνατός. Φυσικά, απέναντι στους Ευρωπαίους, αλλά στα του τουρισμού φαίνεται ότι θα υποστεί πλήγμα σημαντικό φέτος. Ανακοινώθηκε γύρω στο 30-35% σε κάποιες περιοχές, στην Κωνσταντινούπολη κυρίως. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν ξέρω σε τι βαθμό θα μπορέσει η Ελλάδα ως ανταγωνίστρια χώρα έτσι, και της Τουρκίας στο θέμα του τουρισμού να καρποθεί αυτές τις απώλειες που σίγουρα μοιραία ένα θα έχει σίγουρα ένα κομμάτι, η Τουρκία. Ένα κομμάτι αυτών που επισκέπτονταν τα παράλια της Τουρκίας θα το πάρουμε εμείς. Βασιλική, όμως, μου επιτρέπεις, ήταν όμως και άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν και πολύ μεγάλο μπάτζετ. Ενδιαφέρονται και για φθηνό σχετικά τουρισμό. Και όπως είπε και η Αλεξία πριν, με τις ιδέες αυτές περί φορολογίας αστέρων και τον φόρο παρεπιδημούντων παράλληλα, που είναι πρωτοτυπία πραγματική, με την αύξηση του ΦΠΑ που επισήμανες και εσύ, δεν ξέρω κατά πόσον θα παραμείνει, μπορεί να παραμείνει το ανθεκτικό προϊόν του τουρισμού, απέδειξε ότι είναι ανθεκτικό προϊόν ο τουρισμός, ήταν το 2015 με τα capital control για παράδειγμα, κρατήθηκε. Δεν ξέρω κατά πόσον θα επιτρέψουν η τελική τιμή του προϊόντος να ανταγωνιστούμε χώρες όπως η Ισπανία, για παράδειγμα, που είπες, που έχει εκτείναξη τα τελευταία φέτος, δύο χρόνια. Αυτό που γίνεται στην Ισπανία φέτος έγινε πέρσι στην Ελλάδα. Το 2015 ήταν ρεκόρ αφίξεων, ρεκόρ εσόδων στο τουρισμό. Με τα capital control όμως να έρχονται παρόλο με τα capital control. Παρόλα αυτά ήταν η τεράστια αύξηση ο τουρισμός πέρσι. Δεν θα είναι φέτος, παιδιά, η ίδια χρονιά. Δεν είναι δυνατόν να είναι η ίδια χρονιά, σε καμία περίπτωση. Πιστεύουν οι ενδείξεις οι πρώτες. Υπήρχε μία κοιλιά στις προκρατήσεις το μήνα Μάρτιο. Τώρα τον Απρίλιο έχουν έρθει λίγο ίσια τα πράγματα, δηλαδή. Πιστεύω ότι στο κλείσιμο της σεζόν δεν θα έχουμε μειώσεις, αλλά δεν θα έχουμε παραπάνω από τις προβλέψεις που είχαν το 2015. Μάλιστα. Θα είναι ίσια η κατάσταση με πέρσι και όχι λίγο παραπάνω. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, ρεαλιστικά τα πράγματα να τα δούμε. Δεν είναι δυνατόν συνέχεια ένα προϊόν να πηγαίνει κάθε χρονιά πάρα πολύ καλά και αυξανόμενο. Δηλαδή, τώρα είμαστε μια χαρά. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι να διατηρήσουμε αυτό που θα πάρουμε φέτος στο τέλος της σεζόν. Γιατί πάντα ο τουρισμός μιλάει όταν κλείνουν τα εποχιακά ξενοδοχεία. Και να προσπαθήσουμε του χρόνου με πρωτοβουλίες και με κινήσεις νωρίς. Να έχουμε καλύτερα αποτελεσμάτα για το 2017. Μιλήσαμε αρκετή ώρα για τις αφίξεις των ξένων. Τι γίνεται με τους Έλληνες? Λοιπόν, είναι της τελευταίας στιγμής οι Έλληνες? Πάντα. Σε όλα. Λοιπόν, το Ναύπλιο είναι μια πόλη που τα Σαββατοκύριακα ουσιαστικά, το έχετε διαπιστώσει και μόνοι σας, έχουμε 100% πληρότητα. Ουσιαστικά μονόνυχτο 100% πληρότητα, δηλαδή μόνο το Σάββατο από τους Έλληνες. Οι Έλληνες είναι μια αγορά η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ οικονομικά. Το βλέπω εγώ στις επαφές με τους Έλληνες που έχω κατηδίαν ώστε να κλείσουν ένα δωμάτιο, στα παζάρια που μου κάνουν για την τιμή. Αλλά υπάρχει ακόμη κόσμος ο οποίος ταξιδεύει, ο οποίος ονειρεύεται, ο οποίος είναι αισιόδοξος. Δεν θα σταματήσει ποτέ ο κόσμος, Αλεξία μου, να είναι αισιόδοξος και να ταξιδεύει. Απλά έχει αλλάξει η ποιότητα του κόσμου.
αυτών που επισκέπτονται τον Ναύπλιο τα Σαββατοκύριακα. Τώρα, όσο αφορά τους ξένους, εγώ θα έχω άποψη, τέλος της σεζόν και θα μπορώ να μιλήσω. Προς το παρόν, εγώ, αν και πολύ, το ξενοδοχείο είναι και πάρα πολύ φρέσκο, έχω έρθει σε επαφή με tour operator και έχω κάνει συμβόλαια για το για τον Ναύπλιο. Το Ναύπλιο είναι μια πόλη πάρα πολύ αγαπητή στους Γάλλους, πάρα πολύ αγαπητή στους Άγγλους, στους Γερμανούς, στους Ολλανδούς πάρα πολύ. Δεν είναι πάρα πολύ, δεν την ξέρουν πολύ στην Ασία, μια αγορά που δεν βλέπουμε πολλούς Ασιάτες στο Ναύπλιο και πολύ λίγους ελάχιστος Κινέζους. Ναι. Είναι πάρα πολύ γνωστή στους Αμερικανούς. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες και πάρα πολλές αγορές να ανοιχτεί ο νόμος Αργολίδας. Γιατί τυχάνει να ζούμε σε ένα ευλογημένο τόπο, παιδιά. Δεν υπάρχει άλλος νομός ο οποίος να τυχάνει να υπάρχει στο νομό δύο από τα μεγαλύτερα αρχαιολογικά μνημεία του κόσμου που τα επισκέπτεται πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες, οι Μυκήνες και η Επίδαυρο. Μόνο αυτά τα δύο πράγματα να εκμεταλλευτούμε και όλες τις υπόλοιπες φυσικές ομορφιές, πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια, και εγώ είμαι από τη φύση μου και αισιόδοξος άνθρωπος, θα είναι καλύτερα πάντα τα πράγματα. Θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Πάντα η Βασιλική χαμογελαστή και αισιόδοξη. Να προτείνετε στους επισκέπτες σας και τις λασποθεραπείες στην Αιακείο. Μας το είπε τηλεθεατής, ακροατής, δεν ξέρω, μας το έστειλε σε μήνυμα. Και τις λασποθεραπείες στην Αιακείο, γιατί όχι. Βέβαια, κανένα πρόβλημα. Μόνο αν κάπου πρέπει να απευθυνθούν ή υπάρχει κάποιος που διαχειρίζεται ή οποιοδήποτε κάνει. Πάει μόνος του. Μόνος. Ναι, είναι ανεξέλεγκτο εκεί το κομμάτι. Δεν το έχει εκμεταλλευτεί κανείς προς το παρόν. Λοιπόν, πρώτο σχολείο τουρισμού, λοιπόν, 18 και 19 Μαΐου. Όσοι πραγματικά αγαπάτε τον τουρισμό, όσοι θέλετε να μάθετε, όσοι θέλετε να προχωρήσετε, όσοι θέλετε να διευρύνετε γνώσεις, και όχι μόνο εσείς που ασχολείστε με τον τουρισμό, αλλά και όλοι εσείς που θέλετε πραγματικά να παρακολουθήσετε από όντως αξιόλογους ομιλητές κάτι παραπάνω, έτσι, για να ανοίξει λίγο το μυαλό, μην πηγαίνουμε συνέχεια μόνο για ένα ποτάκι και χαλαρουά και παγωτό. Θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να το κάνετε τώρα, 18 και 19 Μαΐου λοιπόν στο Φουγάρο, πρώτο σχολείο τουρισμού. Βασιλική μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένω φυσικά και εσάς. Εννοείται, δηλώσαμε και ενδιαφέρον τώρα στη σελίδα, δεν μπορούμε να μην έρθουμε. Επίσης, να τονίσω κάτι άλλο. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον Δήμαρχο και το Φουγάρο για τη φιλοξενία. Και επίσης, επειδή τις τελευταίες μέρες έχουν παιχτεί και κάποια αρνητικά σχόλια σχετικά με το σχολείο τουρισμού. Ευχάριστο δεν είναι να υπάρχουν και αρνητικά σχόλια. Και θέλω να πω λίγα λόγια γι' αυτό. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν χαίρονται με αυτές τις προσπάθειες. Το έχετε διαπιστώσει κι εσείς. Τους αρέσει να μένουν μόνο στο μικρό κοσμό τους και να μην πάνε πουθενά πέρα από αυτού. Είναι μικροί και ασήμαντοι και η κοινωνία μας και ο χώρος του τουρισμού. Πιστεύω θα τους καταδικάσει. Εμείς πάμε μπροστά, γιατί τολμάμε, ενώ αυτοί παραμένουν στην ανυπαρξία τους, παιδιά. Εξάλλου, ο Δήμαρχος, ο κ. Κοστούρος, απέδειξε ότι έχει όραμα για τις προτεραιότητες της πόλης, διότι στήριξε αυτή την προσπάθεια αμέσως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για εμείς όλα. Ευχαριστούμε. Εμείς σας θα σχολιάσουμε όλους, 18 και 19 Μαΐου στο Φουγάρο. Δεν θα σχολιάσουμε το τελευταίο κομμάτι της Βασιλικής. Έπρεπε να το όμως πω, γιατί, πολύ καλά έκανες, γιατί βγήκαν πολλά αρνητικά σχόλια. Το Σχολείο Τουρισμού Ναυπλίου είναι ένα δίμερο σεμινάριο εκπαίδευση. Και δεν ήρθε να πάρει τη θέση κανενός. Και τίποτα παραπάνω. Ούτε το σχολείο, αλλά ούτε και η Βασιλική Κονδυλάδη. Ούτε είπε ότι είναι κάτι περισσότερο. Έτσι. Δεν είναι τίποτα περισσότερο. Είναι απλώς η αγάπη και η τρέλα κάποιων ανθρώπων για τη δουλειά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένω. Θα τα πούμε από κοντά την άλλη Τετάρτη στο Φουγάρο. Έτσι. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε 2-3 λεπτά και πάλι εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί για την ενημέρωση, μαζί για την επικαιρότητα, μαζί για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή «Μαζί». Γιατί «Μαζί» είναι καλύτερα. Έλα και εσύ «Μαζί». DRI 92,2 μαζί. Μας ακούτε από τα FM 92,2. Μας βλέπετε ζωντανά από το www.drtv.gr. Μας ακούτε και από το Live 24. Κοντά μας είναι πάντα το 360 Cafe Wine Bar, το Negro Espresso Bar, το Ξένον Καφέ, το Εστιατόριο Αραπάκο, η Μελισσινό Security, τα 4 καταστήματα Ανδρής σε Καλαμάτα, Τρίπολη,
τα δύο καταστήματα στο Άργο, στο Square και το Ανδές και φυσικά το αυτό που έλειπε στην Οδό Δαναού στο Άργο. Καλημέρα, Πετρούλα, ξέρουμε ότι μας ακούς. Σε ευχαριστούμε για τα υπέροχα σχόλια. Δημιούργημα δικό σου είναι αυτό που είδες. Λοιπόν, και πάμε, Βασίλη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας, ο κύριος Γιάννης Γαλινός, και θα μιλήσουμε φυσικά, Αλεξία, για τις πανελλήνιες εξετάσεις που έχουμε πρεμιέρα την Δευτέρα, τα 16 Μαΐου. Τα παιδάκια, κύριε Γαλινέ, κύριε τα Γαλινέ, παιδάκια. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. 16 Μαΐου λοιπόν ξεκινάμε. Για πείτε μας λίγο, φαντάζομαι υπάρχει ετοιμότητα από την πλευρά σας εδώ και καιρό σαν Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για πείτε μας λίγο καταρχήν πώς είναι το κλίμα και τι πρέπει να προσέξουν γονείς, κυρίως φυσικά οι υποψήφοι. Λίγα πράγματα σχετικά με τις εξετάσεις. Πράγματι, τη Δευτέρα έχουμε την πρώτη μέρα των εξετάσεων στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας. Στον ομό μας λειτουργούν 7 στα κέντρα τη Δευτέρα. Συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή 692 μαθητές το παλιό σύστημα και 49 μαθητές με το νέο σύστημα. Έχουν συγκροτηθεί εδώ και καιρό από τις αρχές Απριλίου ειδικές επιτροπές. Υπάρχει η Κεντρική Επιτροπή των Εξετάσεων της ΑΣΤΕΦ. Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείτε, κύριε Γαλινέ, λίγο πιο δυνατά μιλήστε στη συσκευή σας. Οκτεύεται στη διαδικασία και προς τάπες έχουν οριστεί ακόμα και οι τρίτες. Άρα λοιπόν δηλώνουμε πανέτοιμοι για την πρώτη μέρα των εξετάσεων και για όλες τις μέρες των εξετάσεων. Να ευχηθούμε στους μαθητές καλή επιτυχία, στους γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά τους, να τα στηρίξουν σε αυτή την δοκιμασία και όλα θα πάνε καλά. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι πρέπει οι φοιτητές, οι μαθητές μας, οι τελειόφοιτοι, να μορφώνονται με τις οδηγίες των προέδρων των εξεταστικών κέντρων οπωσδήποτε και με τους διευθυντές, κυρίως να φύγουν να έχουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο. Είναι ένα θέμα που κάθε χρόνο μας απασχολεί. Άρα το γεγονός, το τονίζουμε άπειρες φορές, έχουμε κάθε χρόνο ένα περιστατικό ενός μαθητή που δεγίζεται το γραφτό του γιατί έχει το χώρο των εξετάσεων κινητό τηλέφωνο στην αίθουσα. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Υπάρχουν σαφείς οδηγίες από το Υπουργείο. Ακόμα και οι πολίτες δεν έχουν τηλέφωνα κινητά μαζί τους. Δεν πρέπει να έχουν και μαθητές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα αυτό το σοβαρό θέμα γιατί μπορεί να έχει επιπτώσεις δυσμενείς για τους ίδιους. Θα πρέπει να προσέξουν και κάποιες άλλες οδηγίες να μην χρησιμοποιούν διορθωτικά ή κάποια άλλα πράγματα που απαγορεύονται. Μάλιστα. Θα συμμορφωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες λοιπόν και όλα θα πάνε καλά. Εμείς θα μας είμαστε διάθεση των μαθητών και των γονέων τους και οτιδήποτε προκύψει να διευκολύνουμε. Κύριε Γαλινέ, θέλω να σας ρωτήσω. Στους μαθητές είπατε κάποια πράγματα για τους μαθητές. Στους γονείς τι έχετε να πείτε? Τι τους συμβουλεύετε? Τους γονείς τους συμβουλεύουμε. Υπάρχει και ο συμβουλευτικός σταθμός διεύθυνση που μπορούν να απευθύνονται και να παίρνουν οδηγίες. Κάποιοι γονείς που θέλουν όσον αφορά την συμπεριφορά τους τις μέρες αυτές που τα παιδιά βρίσκονται σε ένταση, να φροντίζουν να είναι ήρεμο το κλίμα, να ξεκουράζονται, να συντηρούνται σωστά, να αποβάλουν το άγχος των εξετάσεων, να συνειδητοποιήσουν ότι πρόκειται για μία μάχη που δεν σημαίνει ότι με αυτή τελειώνει και ο πόλεμος. Τα παιδιά έχουν κάνει μία προσπάθεια 12 και πλέον ετών και αυτή τη χρονική στιγμή θα γίνει μια διαδικασία, μια δοκιμασία που θα είναι κρίσιμη, αλλά όχι καθοριστική για τη ζωή τους. Θα δώσουν σημασία, αλλά να απαλλαγούν από οποιοδήποτε άγχος επιφέρει αυτή η ένταση των ημερών. Κυρίως να μην το μεταδίδουν στα παιδιά τους. Νομίζω τα παιδιά είναι όριμα, ψύχρεμα και οι μαθητές που έχουν διαβάσει. Από την εμπειρία μου λέω ότι προσέρχονται στις εκτετάσεις με αίσθημα σιγουριάς, κίνησης και τα φέρνουν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς και σε όλους τους εκπαιδευτικούς φυσικά, σε όλους τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, στους υποψηφίους, γιατί και οι καθηγητές, Αλεξία, αυτές τις μέρες έχουν βεβαρημένο αναμφίβολα πρόγραμμα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γαλινέ. Καλημέρα. Γεια σας. Καλή επιτυχία σε όλα. Και να πούμε, Βασίλη μου, ότι την Κυριακή στις 15 Μαΐου στο Άργος, η κοινοφιλής επιχείρηση του Δήμου Άργους Μεκινών και ΔΑΜ δηλαδή γνωστή, σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Σύλλογο Αργολίδας Ορθοπεταλιές, συμμετέχουν στην πανελλαδική ποδηλατοπορία που θα γίνει και στο Άργος και προσκαλούν τους φίλους του ποδηλάτου, μικρούς και μεγάλους, σε μια ποδηλατοβόλτα που θα πραγματοποιηθεί λοιπόν με την Κυριακή στις 15 Μαΐου. Εκείνη στην πλατεία δικαστηρίου
στο Άργους, απέναντι από τη Λαϊκή Αγορά του Άργους, 10:30 το πρωί. Οι ανήλικοι να συνοδεύονται, όσοι διαθέτουν κράνος να το φορούν. Αίτημα της ποδηλατοπορίας είναι η εισαγωγή μαθημάτων ποδηλάτου και οδικής ασφάλειας στα σχολεία. Η ποδηλατοβόλτα θα γίνει με την τεχνική υποστήριξη καταστημάτων ποδηλάτων και της bikes, ας το πούμε, δεν είναι κακό. Ναι. Καλή επιτυχία σε όλους. Ωραίες είναι αυτές οι δράσεις να γίνονται. Είναι ευχάριστο. Την Κυριακή, λοιπόν, είπες 15 Μαΐου. 15 λοιπόν Μαΐου στις 10 και μαζί στην πλατεία δικαστηρίων, ακριβώς απέναντι από την Λαϊκή Αγορά. Την Κυριακή στο Ναύπλιο, στον διπλό Ναοδήμο, έχουμε την Κυριακή 15 Μαΐου, έχουμε και την δεύτερη συνάντηση παιδικών νεανικών χοροδιών στο Ναύπλιο. Ο Δήμος Ναυπλιών και ο ΔΟΠΑΤ, λοιπόν, διοργανώνουν την Κυριακή 15 Μαΐου στις 12 και το μεσημέρι και στις 8 το αργά το απόγευμα, τη δεύτερη συνάντηση παιδικών νεανικών χοροδιών στην αίθουσα του Βουλευτικού στο Ναύπλιο. Οι παιδικές νεανικές χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους και τραγουδούν. Ποιες είναι αυτές? Η παιδική χοροδία του ΔΟΠΑΤ, η παιδική χοροδία ελληνικού οδείου Πύργου, η παιδική νεανική χοροδία του Δήμου Μεταμόρφωσης, η παιδική χοροδία Τρίπολης, η παιδική χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Τελέσιλα από το Άργος και η παιδική νεανική χοροδία του Προοδευτικού Συλλόγου Λιγουριού, ο Καβαδίας. Δεύτερη λοιπόν συνάντηση παιδικών χοροδιών στο Ναύπλιο, την Κυριακή 15 Μαΐου, στην αίθουσα του Βουλευτικού. Έχουμε εκδηλώσεις και αυτό το Σαββατοκύριακο. Βεβαίως και έχουμε. Και κάτι πολύ ευχάριστο για τους συνεφίλ. Αύριο 5η, 12 Μαΐου, ανοίγει τις πύλες του ο θερινός κινηματογράφος Άργους Σινεβάλια. Και κάπως έτσι είμαστε σίγουροι, λέει, ότι ήρθε το καλοκαίρι. Λοιπόν, η μηχανή προβολής ξανανάβει και προβάλλει την παιδική ταινία Angry Birds στις 9 παρα 10, ή κάνω λάθος, μισό λεπτάκι, όχι, στις 8:30 το βράδυ, με την κομεντή φόρο τιμής της μητέρας, η γιορτή της μητέρας, στις 10:15, και στη συνέχεια οι επόμενες ταινίες θα είναι το Captain America και η Αλίκη μέσα από τον καθρέφτη, που θα προβληθούν σε 3D, παρακαλώ. Στο ομορφότερο σημείο λοιπόν της πόλης του Άργους, το φυσικό τοπίο, το αρχαίο θέατρο, η θέα με το κάστρο της Λάρισας θα κάνουν τους θαμώνες να αγαπήσουν το καλοκαίρι μένοντας μέσα στην πόλη του Άργους. Καλό κινηματογραφικό καλοκαίρι να ευχηθούμε λοιπόν στο Σινεβάλια. Όσοι θέλουν, αύριο 5η ξεκινούν οι παραστάσεις. 8:30 με τα Angry Birds. Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω λίγο μια είδηση που διαβάζουμε από το traveldailynews.gr. Το Βερολίνο πάβει με νόμο την ενοικίαση σπιτιών από ιδιώτες σε τουρίστες. Η κυβέρνηση του Βερολίνου. Κατάλαβες γιατί γίνεται. Καταρχήν έχουν την αχθεί, λέει, τα ενοίκια. Η κυβέρνηση του Βερολίνου νομοθετεί ενάντια στην προσωρινή ενοικίαση σπιτιών από ιδιώτες προς τουρίστες μέσω εταιριών όπως η Airbnb, η Homes Away, η Nine Flats κτλ. Με την αιτίαση ότι δεν υπάρχουν αρκετά σπίτια στην περιοχή και ότι η τακτική αυτή, αυτή έχει οδηγήσει στα ύψη τα ενοίκια. Νομοθετική ρύθμιση λοιπόν ετοιμάζει η κυβέρνηση του Βερολίνου για να σταματήσει το δικαίωμα των ιδιοκτητών σπιτιών να ενοικιάζουν για λίγες ημέρες τα σπίτια τους σε τουρίστες μέσω των ιστοσελίδων που αναφέραμε και άλλων παρόμοιων, διότι όπως ισχυρίζεται τα ενοίκια στην πόλη έχουν φτάσει στα ύψη. Ο νέος νόμος περιγράφεται από τον κύριο Ανδρέας Γκάιζελ, επικεφαλής της αστικής ανάπτυξης του Βερολίνου, σε ένα απαραίτητο και λογικό μέσο κατά τη έλλειψη στέγης στο Βερολίνο. Τα ενοίκια στο Βερολίνο αυξήθηκαν 56% μεταξύ του 2009 και του 2014, αλλά είναι χαμηλά σε σύγκριση με άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, σε περίπου 10 ευρώ ένα τετραγωνικό για το 2015. Από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς στο Βερολίνο, με 30,2 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, 30,2 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις το περασμένο έτος. Και θα σε πάω στον υπερκοριό της Ελλάς, που ελέγχει πλέον τις online επικοινωνίες. Είναι ένα σημαντικό όπλο στη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, που θα σαρώνει τις τηλεφωνικές συνομιλίες αλλά και τις διαδικτυακές επικοινωνίες. Θα αναλάβει η υπηρεσία τους επόμενους μήνες, Βασίλη. Πολύ ωραία σύσκεψη λοιπόν, με τη συμμετοχή ανώτατων αξιωματικών της Ελλάς, κάπου εκεί μέσα είναι σίγουρα ο κύριος Φαγκινάκης. Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον 8ο όροφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, στη γνωστή Γαδά, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της εφημερίδας Έθνους. Αντικείμενος της συνάντησης ήταν το νέο υπερσύγχρονο σύστημα επισυνδέσεων κοριός της Ελλάς,
που αναμένεται να εγκατασταθεί στο συγκεκριμένο όροφο της ΓΑΔΑ που εδρεύει η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, η οποία θα έχει και την εποπτεία. Το νέο σύστημα νόμιμης παρακολούθησης τηλεφωνικών επικοινωνιών έχει εξαιρετικά μεγάλες δυνατότητες και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τους επόμενους μήνες. Θα αποτελέσει ένα σημαντικό όπλο για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, αφού είναι σε θέση να πιάνει κάθε επικοινωνία, καθώς είναι ένα σύστημα πολύ εξελιγμένο, όπως αναφέρεται. Που αναφέρει το Έθνος, λέει, πηγή που έχει γνώση των δυνατοτήτων του. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στη σύσκεψη των αξιωματικών της Ελλάς παραβρέθηκε και ο προμηθευτής του εν λόγω συστήματος, ο οποίος παρήχε πληροφορίες και ανέλησε τις τεχνικές δραστηριότητες του υπερκοριού της Ελλάς πλέον, ενώ φέρεται να δέχθηκε αρκετές ερωτήσεις για τις δυνατότητες νόμιμης υποκλοπής επικοινωνιών που γίνεται μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση των αξιωματικών συζητήθηκε και ο ναυρασμός που επικρατεί στις φυλακές και συγκεκριμένα στις πτέρυγες των βαρυπινητών. Οι δυνατότητες του νέου υπερκοριού είναι τεράστιες και οι ποινικοί εμφανίζονται πάρα πολύ φοβισμένοι, Βασίλη μου. Να ενημερώσουμε και το κοινό μας, ότι τους πολίτες του Άργους, ότι την Τετάρτη το βράδυ στις 12 θα γίνει διακοπή νερού σε ολόκληρο το πολεοδομικό ιστό της πόλης του Άργους, δηλαδή στο κεντρικό τροφοδότη της δεξαμενής του Αγίου Γεωργίου, λόγω προγραμματισμένων έργων διαρροών, ελέγχου διαρροών, στο κεντρικό αντλιοστάσιο του αρχαίου θεάτρου. Μάλιστα. Η διακοπή θα διαρκέσει μέχρι το πρωί της 5ης, 7 με 8 η ώρα το πρωί. Και εσύ, φτάσαμε ακριβώς στις 11. Να πούμε, Βασίλη μου, ότι να μην ξεχάσουμε ότι την Παρασκευή και 13, θα έχουμε τη live βραδιά στον Έγκρο Espresso Bar. Ευχαριστούμε το εστιατόριο Αραπάκος, τη Μελισσινό Security, το 360 Cafe Wine Bar, το Ξένον Καφέ, τα 4 καταστήματα Ανδρή σε Καλαμάτα, Τρίπολη και τα 2 καταστήματα στο Άργος, στο Square και το Ανδρή, και φυσικά το αυτό που έλειπε στην Οδό Δαναού, στο Άργος. Ήταν μια εκπομπή σήμερα που βάλαμε μόνο 3 τραγουδιά. Νομίζω. Λοιπόν, μας συγχωρείτε όμως, είναι εκπομπή λόγου περισσότερο, σας μεταφέρουμε γεγονότα. Το διασκεδάζουμε παράλληλα. Ευχαριστώ τη άριστα. Αυτά ήταν τα νέα της επικαιρότητας για σήμερα. Ό,τι και αν κάνετε στη συνέχεια της ημέρας σας, να το κάνετε καλά. Από το Βασίλη. Ευχάριστα τα νέα. Μνημόνιο τέλος. Άστα το δυσάριστα. Ευχάριστα ή δυσάριστα. Ήθελες να κλείσεις. Ήθελες να κλείσεις έτσι με ένα. Έκανες μπαμ. Ήδη τα βεγγαλικά πέφτουν από πάνω. Ό,τι και να κάνετε λοιπόν για τη συνέχεια της ημέρας, να το κάνετε και να το κάνετε όμορφα. Από το Βασίλη και από μένα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση, μαζί. Για την επικαιρότητα, μαζί. Για την άποψη, μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο «Μαζί». Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή «Μαζί». Γιατί «Μαζί» είναι καλύτερα. Έλα και εσύ «Μαζί».